Θεσσαλονίκη στον πύργο κι ψηλά. Ο αέτος τρολιάζει τα αετόπουλα. Στη Θεσσαλονίκη στον πύργο κι ψηλά. Ο αέτος τρολιάζει, του πάω τα παιδιά. Δικέφαλε, δικέφαλαετε, μαυραετε, μαυραετε μεγάλε κέτρανε, μαυραετε μεγάλε κέτρανε. Πάμε, πάμε, παίξτε για σας, παίξτε για το λαό, πάρτε την πρόκριση. Παίξτε για τον πρόεδρο, για τις οικογένειές σας, για τον εαυτό σας. Παίξτε για την ιστεροφημία σας. Βγάλτε εγωισμό. Βγάλτε αντίδραση. Θυμηθείτε ποιοι είστε, τι πετύχατε. Αρπάξτε τους από το λαιμό, από το πρώτο λεπτό. Δικέφαλε, δικέφαλαετε, μαυραετε, μαυραετε μεγάλε κέτρανε, μαυραετε μεγάλε κέτρανε. Έτσι απλά, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Θυμηθείτε τι κάνατε τα τελευταία 3 χρόνια. Το αντέχει ο εγωισμός σας να παραδώσετε έτσι τα σκύπτρα. Τιμωρήστε αυτούς που βγάλαν γλώσσα, αυτούς που ετοίμασαν φέτος τόση στενοχώρια, αυτούς που σχεδίασαν κοιλίδες στην ιστορία μας. Μαυραετε, μαυραετε μεγάλε κέτρανε, μαυραετε μεγάλε κέτρανε. Βγάλτε πάθος, βγάλτε τρέλα, βγάλτε εγωισμό, βγάλτε αντίδραση, βγάλτε ΠΑΟΚ από μέσα σας, σε κάθε διεκδίκηση, καμιά παλιά χαμένη, ούτε ίχνος, ούτε ίχνος ευκαιρίας. Σε αυτούς απέναντι να διεκδικήσουν το οτιδήποτε. Τιμωρήστε τους σήμερα. Δείξτε ότι καταλάβατε πόσο απόντες ήσασταν στα 2 παιχνίδια. Στα μεταξύ μας στην Τούμπα. Στο πρωτάθλημα. Θυμηθείτε πώς γυρίσατε το πρώτο μάτς. Δεν είναι τίποτα σπουδαίο απέναντί σας. Δείξτε τους ποιοι είστε. Απλά πράγματα. Σήμερα είναι βραδιά αποδείξεων. Απόψε προκρίνεται αυτός που φορά ασπρόμαυρα. Απόψε προκρίνεται αυτός που φορά το δικέφαλο αετό με τα μαζεμένα φτερά. Απόψε προκρίνεστε εσείς. Απόψε στη Νούγια θα γράφει στον τελικό Πανθεσσαλονίκος Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινουπολιτών. Τίποτα άλλο. Τίποτε άλλο. Το ξέρουμε ότι μπορείτε. Δείξτε το. Δείξτε το από το πρώτο λεπτό. Θυμηθείτε. Αυτό μόνο. Παίξε και αυτόν τον άνθρωπο που δεν σας έχει δει διαζώσεις να σαρώνετε τα πάντα πέρσι. Και είναι εκεί πάντα δίπλα σας. Να σας έχει τα πάντα. Να είναι σαν πατέρα σας δεύτερος δίπλα. Να σας αγκαλιάζει, να σας προστατεύει. Να σας έχει ήρεμους. Εσάς, τα παιδιά σας, τις οικογένειές σας. Αυτά. Αυτά θυμηθείτε. Θυμηθείτε λίγο. Μετά αυτό. Δώστε. Δώσε στον κόσμο
Μια χαρά απόψε, ειδικά απέναντι σε αυτούς που έπλεξαν ιστορίες, που έφτιαξαν σκευωρίες, που πέταξαν λάσπη, που θέλησαν να κυλιδώσουν. Σε αυτούς που δεν μπόρεσαν να συνειδητοποιήσουν ότι ο ΠΑΟΚ έπαψε εδώ και χρόνια να είναι κομπάρσος. Έπαψε εδώ και χρόνια να είναι ο συμπαθής που του χτυπά στην πλάτη ο τριτοτέταρτος, που όχι απλά διεκδίκησε, αλλά κατέκτησε πανάξια, κρυστάλλινα, με την αξία του, δικαιότατα. Βλέπετε, δεν μπορούν να το συνειδητοποιήσουν και με κάθε τρόπο προσπαθούν να μας γκρεμίσουν από εκεί. Τιμωρήστε τους απόψε, τιμωρήστε την αλαζονία, την έπαρση, το βρώμικο. Τιμωρήστε αυτούς οι οποίοι ξυπνούν και κοιμούνται με τον ΠΑΟΚ στο στόμα τους. Δείξτε τους μέσα στον αγωνιστικό χώρο ποιος είναι η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Γιατί ξετσουτσούνησαν πολύ τον τελευταίο καιρό, πήραν αέρα και ξέχασαν τι έχει συμβεί τα τελευταία 3 χρόνια. 3 χρόνια είχαν να με νικήσουν. Και ναι, τους έδωσα εγώ το δικαίωμα να μπορούν να μιλούν. Μέσα στο σπίτι τους λοιπόν πάρτε την πρόκριση. Όσοι αγωνιστείτε, θυμηθείτε ποιοι είστε. Πασχαλάκι! Από σένα ξεκινώ. Από σένα ξεκινώ. Θέλω να δω τον περσινό. Όχι το φετινό που πηγαίνει νοθρά στις έντρες. Όχι αυτός που τρέμουν τα πόδια του, 2 μέτρα παλικάρι. Δάγκουσέ του στο λαρίκι. Υπήρχε περίπτωση πέρσι να περάσει παλιά, χαμηλή, ψηλή. Να μην πάρεις κεφάλια στην έξοδο. Θυμήσου ποιος είσαι. Είσαι ο τερματοφύλακας του ντάμπλ. Των 2 ντάμπλ. Και μην αφήσεις τίποτα, μην τους αφήσεις καν σκέψη. Μάτος, ελόκο, τρελέ, πάρε την πλευρά. Κάνε ένα μεγάλο παιχνίδι απόψε. Σάρωσέ τους, πάρε όλη την πτέρυγα. Παστέλωσε και ένα μαυρίσι, καμιά προώθηση, το έχεις αγόρι μου. Τρελέ, εδώ θα μείνεις, δεν θα πας πουθενά. Πιάστε τον λίγες ώρες πριν του μας και πείτε το, εδώ είναι το μέλλον σου. Εδώ είναι η οικογένειά σου, τα παιδιά σου, δεν θα πας πουθενά, πορώστε τον. Βρείτε έναν τρόπο, παίξτε με την ψυχολογία. Όχι μόνο του Μάτος, όλων των παιχτών. Αγγίξτε τους ευαίσθητες χορδές, βρείτε τρόπο σήμερα να μην μπορούν να περιμένουν να έρθει η ώρα του παιχνιδιού. Γιαννούλη, ξέρουμε τι μπορείς να κάνεις. Είσαι ένα σύγχρονο μπακ, ένα σπουδαίος οπισθοφύλακας και το μέλλον σου είναι στο εξωτερικό σε μεγάλη ομάδα. Θέλουμε να δούμε τον καλό Γιαννούλη απόψε, με θράσος, με προωθήσεις. Όχι τον Γιαννούλη τον προχθεσινό. Διάλυσέ τους από εκεί. Κάν τους μπαράλια με τις έντρες σου. Βρες τρόπο. Μπροστά, πίσω, χαμηλά, ψηλά. Κάν τους κουδούνια. Δείξ' τους ποιος είσαι. Εσύ που φέτος έχεις κάνει μια μεγάλη χρονιά. Μια χρονιά καριέρας. Κι αν είναι να φύγεις φέτος, να έχουμε αυτές τις εικόνες από σένα τις τελευταίες, ενός μεγαλειώδους αγώνα μέσα στο Καραϊσκάκης. Βαρέλα. No words. Remember. Remember, beast! We don't play for the one game. You play for 35 to win this motherfucker league. Let's go! Let's put this in the pitch. Let's play for 35 minutes! Αυτό θυμίσου. Αυτό, τίποτα άλλο. Αυτό είναι το Βαρέλα. Μην αφήσει να περάσει ούτε κουνούπι. Ούτε κουνούπι. Κάνε ένα μεγάλο παιχνίδι απόψε. Ψηλά, χαμηλά, στις διεκδικήσεις. Θυμήσου το κλάμα σου μαζί με το παιδί σου. Εκεί στον γκολ με τη Λάρισα. Θυμήσου τι αγώνα έκανε ο κόσμος, όλοι μας. Πώς φέραμε τον κόσμο ανάποδα για να μείνεις αυτό το καλοκαίρι. Γιατί συνέθεσες το κορυφαίο αμυντικό δίδυμο στην ιστορία του συλλόγου. Μαζί με τον Κρέσπο που σήμερα ζήτησε ο ίδιος να ταξιδέψει μαζί με την ομάδα για να δώσει πνοή, να δώσει τρέλα, να δώσει πάθος, να δώσει ψυχολογία σε εσάς. Κάνε ένα τεράστιο παιχνίδι σήμερα. Δείξε ότι δίκαια χαλάσαμε τον κόσμο για να μείνεις. Δείξε ότι δίκαια είσαι εδώ. Περιμένουμε από σένα ένα αλάνθαστο, ένα ψεγάδιαστο παιχνίδι. Ιγκασόν!
Θυμάσαι εκεί πέρα μέσα τι έκανες, ε? Ένα γκολ και ψυχρός πανηγυρισμός. Μπορείς να το κάνεις πάλι? Μπορείς? Κάντο. Θέλουμε από σένα ένα μάτς χωρίς το παραμικρό λάθος, με απόλυτη συγκέντρωση, ψυχρό αίμα. Κάντο απόψε. Σήμερα είναι η ώρα για ένα τέτοιο παιχνίδι. Όποιος και να παίξει σήμερα, ό,τι και να γίνει μπροστά, όποιος και να μπει, πάρτε τους τα μέτρα από την αρχή. Να το καταλάβουν το πρώτο δευτερόλεπτο ότι τούτοι εδώ ήρθαν τρελαμένοι, ήρθαν με το μαχαίρι στο στόμα, ήρθαν βαμμένοι με τα χρώματα του πολέμου. Δεν μπορούμε να τους κερδίσουμε, δεν μπορούμε να τους αποκλείσουμε. Είναι ο περσινός, είναι ο προπέρσινος ΠΑΟΚ, αυτός που τα μάτια του έβγαζαν φλόγες. Όποιος και να παίξει μπροστά, είτε λέγεσαι City, είτε λέγεσαι Μαουρίσιο, είτε λέγεσαι Ακπουμ, Τσούμπα, Τσούμπα, χρωστάς κάτι, χρωστάς. Πέρσι μόνος σου τους πήρες, παστέλωσέ τους, δείξου την αξία σου, πάλεψε για κάθε μπαλιά, διεκδίκησε κάθε μπαλιά και θα έρθει και τον γκολ. Μην αγχώνεσαι, Λιμιέ. Χρωστάς μεγάλο παιχνίδι. Πού είναι ο Λιμιός στο ξεκίνημα της σεζόν? Στοχ. Αν επιβεβαιωθούν οι υποψίες μου, απόψε είναι το δικό σου μάτς. Φωνάζω από την ώρα που έγινε η αψιμαχία, από την ώρα που έκανες το ποστάρισμα, ότι πρέπει σήμερα να αποδείξει πράγματα στον κόσμο, στον προπονητή που σε είχε αδικημένο, παραμελημένο, παραπεταμένο όλη τη χρονιά. Μπες μέσα, βγάλε τρέλα με τα σούτ σου από μακριά, με τις διεισδύσεις σου, κάνε αυτό που ξέρεις καλύτερα από όλους και έκθεσέ τον. Μπες μέσα σήμερα, τον εκθέσει τον προπονητή που τόσο καιρό είχε έξω. Αποστόμωσε αυτόν που σε είχε σαν λεπρό τόσο καιρό εκτός. Μπες και πάρε το μάτς μόνος σου. Δεν ξέρω αν θα παίξει ο Αντρέ. Αρχηγέ μου, δεν χρειάζεται να σου πω τίποτα. Κάποτε εκεί μέσα τους έκανες και σιώπησαν. Τους έκανες και μουγκάθηκαν. Κάντο πάλι. Δεν ξέρω αν θα παίξει και εσύ και ο Πέλκας. Εσείς οι δύο ξέρετε πάρα πολύ καλά τι σημαίνει ΠΑΟΚ. Είστε ποτισμένοι με ασπρόμαυρο αίμα. Μπείτε λοιπόν και είτε είστε μέσα στο γήπεδο είτε είστε έξω, μιλήστε στους υπόλοιπους. Κάντε τους να καταλάβουν τι σημαίνει το απόψινό παιχνίδι. Πολλά περισσότερα από μία απλή πρόκριση. Είναι μία επούλωση στις πληγές που μόνοι σας δημιουργήσατε, που μόνοι σας ανοίξατε φέτος. Όποιος και να παίξει μπροστά, μπήσε. Πού είσαι ρε Μπίσε? Πού είσαι ρε Μπίσεσβαρ? Πού είσαι ρε Αρτίστα? Πού είσαι χαμένος? Έμεινε στον Άγιαξ? Πού είσαι όλη τη χρονιά? Κάνε σήμερα μια ματσάρα τεράστια. Βγάλε μας τα μάτια, είσαι χαμένος όλη τη χρονιά. Πού είναι ο εγωισμός σου? Πού είναι η τεράστια ποιότητά σου ρε φίλε? Πού είσαι χαμένος? Πού είσαι εξαφανισμένος? Τι έχεις πάθει φέτος? Όποιος και να μπει. Μαωρίσιο, έχει γραφτεί ιστορία με σένα. Το ξέρουμε πολύ καλά τι έχεις προσφέρει. Είσαι ένα απόσπαστο κομμάτι των δύο double, των τριών κυπέλων. Ναι! Και δεν ξέρω αν θα μείνεις ή θα φύγεις. Δεν θες να είναι αυτή μία από τις τελευταίες εικόνες σου? Μια μεγαλειώδης εμφάνιση μέσα εκεί, μέσα στο άνδρο του αντιπάλου, του εχθρού. Να κάνεις μια μεγάλη παιχνιδάρα και να φροντοφωνάζεις: δεν τελείωσα, έχω πολλά να δώσω ακόμα. Είμαι μόλις στην αρχή αυτού που έχω να δώσω στον ΠΑΟΚ. Κάνε μια τέτοια εμφάνιση. Κάνε μια εμφάνιση παραμονής. Αποστόμωσε αυτούς που λένε ότι τελείωσες. Δείξ' τους πράγματα. Ούτε θυμάμαι τώρα πόσους έχω πει. 11, 12, 15. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν με νοιάζει. Ζητάμε από σας ένα πράγμα. Ταπεινώστε αυτόν τον αντίπαλο. Αυτόν που σας βρήκε μπόσικους σε δύο αγώνες. Αυτόν που έβγαλε γλώσσα.
αυτόν που έκανε τα πάντα με κάθε θεμητό και αθέμητο τρόπο να σας γκρεμίσει από την κορυφή και όχι μόνο αυτό, να σας κυλιδώσει κιόλας. Αυτόν και όλο το σύλλογο. Μακάρι να μπορούσαμε εμείς να φορούσαμε τη φανέλα και να μπαίναμε για 5 λεπτά. Για 5 μόνο λεπτά να μπούμε μέσα. Να βγάλουμε την ψυχή μας όλοι. Πάρτε λίγο από τη φλόγα του κόσμου, πάρτε λίγο από το πάθος. Θυμηθείτε αυτό! Αυτό θυμηθείτε! Πάω στον προπονητή. Μέχρι τώρα η κτρία απογοήτευση. Μέχρι τώρα άλλα περιμέναμε και άλλα μας έδειξες. Απόψε εσύ είσαι στο τιμόνι. Απόψε εσύ έχεις τα κλειδιά. Απόψε εσύ θα πάρεις την πρόκριση. Δεν ξέρω αν θα βάλεις 3 στα χαφ, 3 στα χαφ. Δεν ξέρω αν θα παίξεις 4-3-3, αν θα παίξεις 4-4-2, αν θα παίξεις, δεν ξέρω τι θα παίξεις, δεν με ενδιαφέρει, δεν με νοιάζει, δεν με απασχολεί. Απόψε πάρε την πρόκριση. Μείνεις δε μείνεις, να έχεις να λες ότι κάτι έδωσα. Άφησα ένα κύπελο στον ΠΑΟΚ φεύγοντας. Και για να φτάσουμε στο κύπελο, περνάμε σήμερα από αυτό το μάτς. Βάλε στην πάντα τις αιμονές σου, βάλε στην πάντα του ψευτοεγωισμού σου, διάλεξε τους καλύτερους, πάρε το μάτς, δείξε μας κάτι απόψε. Και εμείς πρώτοι θα σου πούμε μπράβο. Δεν έχουμε ούτε κόμπλεξ, ούτε αιμονές, ούτε αντιπάθειες, ούτε τίποτα. Μας ενδιαφέρει μόνο απόψε να περάσουμε αυτόν τον αντίπαλο. Και βλέπουμε μετά. Άλλη στιγμή θα ασχοληθούμε. Με ΠΑΟΚ είσαι γιατί θα πάω σήμερα. Αναβοσβήνουν τα λαμπιόνια, έρχομαι γρήγορα, δεν είπα καν χορηγούς, δεν χρειάζεται. Τους ξέρετε. Τους ξέρετε, είναι χρόνια πιστή, χρόνια δίπλα. Έτσι θα πάμε στο διάλειμμα και θα γυρίσω με γραμμές. ΠΑΟΚ είσαι γιατί, η βερσιόν ανόβερο, με υπέροχο Νίκο Κρομλίδη στη Λύρα. 1000 άτομα μέσα στην αίθουσα, στη Βόρεια Γερμανία, γεμάτα μάτια, γεμάτες ψυχές. Πάρτε ψυχολογία και αποκλείστε του σήμερα! Θυμηθείτε ποιοι είστε! Θα μας συνοδεύσει στη βερσιόν αυτή. ΠΑΟΚ είσαι γιατί. Βερσιόν ανώβερο 2016 Οκτώβριος. ΠΑΟΚ είσαι, γιατί ΠΑΟΚ σημαίνει δικέφαλος αετός, Βυζάντιο, πόλη, Άγια Σοφιά, Πόντος, Μικρά Ασία. ΠΑΟΚ είσαι, γιατί ΠΑΟΚ σημαίνει ξεριζωμός, προσφυγιά, αλυσμόνητες και όχι χαμένες πατρίδες, ασπρόμαυρες εικόνες γεμάτες μνήμες, φορτισμένες διηγήσεις, γεμάτες πόνο αλλά και περηφάνεια μαζί. ΠΑΟΚ είσαι, γιατί έτσι έμαθες από τον πατέρα σου και αυτός από τον δικό του πατέρα και αυτή είναι μια σπάνια κληρονομιά που θα μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και θα τη μεταφέρεις και εσύ στο δικό σου παιδί. ΠΑΟΚ είσαι, γιατί όταν βλέπεις τους 80 άριδες με τα ρητηριασμένα πρόσωπα να σου μιλούν για το γήπεδο στο Συντριβάνι, έφνεις τα μάτια τους, πετούν φλόγες, ξαναγίνονται νέοι, ζουν και πάλι το τότε, εκείνες τις στιγμές. ΠΑΟΚ είσαι, γιατί τον Ότι Στούπας τον έκτισαν πέτρα-πέτρα ΠΑΟΚτσίδες, άνθρωποι απλοί, άνθρωποι λαϊκοί, άνθρωποι του μόχθου και της προσφυγιάς που μάτωσαν τα δικά τους χέρια, που βάλισαν οι δικές τους πλάτες, αλλά δεν τους ένοιαζε καν, γιατί ήξεραν ότι εκείνη τη στιγμή έρχιζαν το δικό τους σπίτι. ΠΑΟΚ είσαι,
όχι για τους τίτλους που πήρες, αλλά για αυτούς που άδικα με το έτσι θέλω σου στέρισαν. Και τότε και τώρα. Πάω και σε, γιατί Πανθεσσαλονίκη ως αθλητικός όμιλος Κωνσταντινουπολιτών σημαίνει περηφάνεια, αντίσταση, όνειρο, κατάκτηση, με προσήλωση και με σεβασμό στα ιδανικά που προσβεύουν τα τέσσερα γράμματα. Πάω και σε, γιατί νιώθεις ότι παρασέρνεις και εσύ μαζί με τον Μεγαλέξο Δροκούδα τον καψίς εκείνη τη φωτογραφία. Πάω και σε, γιατί τότε στο παρκέ του Νάντ πόδισαν και τα δικά σου δάκρυα μαζί με εκείνα του Μπάνε Πρέλεβιτς. Πάω και σε, γιατί Καερ εστά περνητίδο, λεβαντάρσε έσω πληγκαθόριο. Επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς. Πάω και σε, γιατί ο Πάω και είναι καψούρα, είναι το πιο δυνατό συνέστημα που δεν το μετανιώνεις ποτέ και πάντα καταλήγεις στο τέλος να λες εμείς μαζί για μια ζωή. Πάω και σε, γιατί εκείνο το βράδυ στο μάτς με τη Φενέρ ύψωσες και εσύ μαζί με τον Μούσλι τη φανέλα λάβαρο στον ουρανό της πόλης μέσα στη γενέθλιά μας. Πάω και σε, γιατί γίνεσαι μάνα, γίνεσαι πατέρας και περιμένεις πώς και πώς να ακούσεις το παιδί σου να λέει για πρώτη φορά τη λέξη πάω. Πάω και σε, γιατί δεν τον εγκαταλείπεις ποτέ στα δύσκολα, όπως όταν αρρωστείς ένας δικός σου άνθρωπος και είσαι στο προσκέφαλό του όχι από υποχρέωση, αλλά επειδή νιώθεις την ανάγκη να είσαι και δίπλα του, να ξενυχτήσεις μαζί του μέχρι να σταθεί και πάλι στα πόδια του. Πάω και σε, γιατί ο πραγματικός λόγος που γίνομαι πάω δεν είναι ένα πρωτάθλημα, ένα κύπελο, αλλά οι αξίες, οι άφθαρτες, οι αρχές, οι διαχρονικές, τα ιδανικά, τα διαπραγμάτευτα που αντιπροσωπεύουν τα τέσσερα γράμματα πιστά εδώ και 90 ολόκληρα χρόνια. Πάω και σε, γιατί σήμερα, κάθε μέρα, μέρα νύχτα, εδώ στο Ανόβερο, τόσες χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από την Ελλάδα, τη Θεσσαλονίκη, τη Τούμπα, το Παρατάκι, κουβαλάς το πάω του μέσα σου, σαν ένα πολύτιμο φυλαχτό, σαν την ευχή της μάνας, σαν το κάνει του πατέρα. Πάω και σε, γιατί ποτέ δεν ξεχνάς τα αδέρφια σου που έφυγαν πρόωρα και άδικα για το μεγάλο ταξίδι. Πάω και σε, γιατί έτσι ρε. Σαν του πάω την ομάδα δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Ομαδάρα δοξασμένη και με δάφνες στολισμένη, που τα 11 παιδιά μας τα έχουμε όλοι στην καρδιά μας. Χέρια! ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ, τρέμουν το όνομά σου και το πέρασμά σου τρέμει όλη η γη. ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ, άλλη τέτοια ομάδα σ' όλη την Ελλάδα δεν θα ξαναβγεί. Έτσι θα πάμε στις γραμμές, έτσι θα πάμε στα λαμπιόνια που αναποσβήνουν. Ζούμου σου λέμε και το γάβρο καίμε. Αφαλώνουν την ψυχή μας οι χιλιάδες οπαδοί μας, γιατί τέτοια ενδεκάδα δεν υπάρχει στην ομάδα. Έτσι, έτσι, έτσι. Πρόκειται να κηρυχτούμε και στο μάτι θα τους μπούμε. ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ, τρέμουν το όνομά σου και στο πέρασμά σου τρέμει όλη η γη. ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ, άλλη τέτοια ομάδα σ' όλη την Ελλάδα δεν θα ξαναβγεί. Τώρα έρχομαι παιδιά, μην το κόψουμε. Η ισιδόξα του βορρά μας, το καμάρι και η χαρά μας, κι όλοι οι αντίπαλοι μας τρέμουνε τη δύναμη μας, και γι' αυτό θα ακούνε τούμπα και θα κάνουν όλοι τούμπα. ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ, γεμίζει το στόμα σου, γεμίζει η ψυχή σου, γεμίζει η καρδιά σου. Νιώστε το κι εσείς σήμερα. Ευλογία να φοράτε αυτή τη φανέλα, να είστε εδώ. Εκατομμύρια καρδιές χτυπούν μαζί σας απόψε. Αυτό, καταλάβετε το. Μπορείτε να το καταλάβετε. Αυτό θέλουμε από σας. Πάμε στις γραμμές. Πάμε να μιλήσετε εσείς. Να μην σας κρατάω άλλο. 23 10 287
8-8-8. Τα φιλιά μας στην Καλκιδική, 107 και 4. Στο δεύτερο και στο τρίτο πόδι, Στριμονικός Κόλπος, Καβάλα, Βόρεια Θάσος, Ελευθερούπολη από εκεί. Κάλυψη μέσω Space FM 92 και 2. Στη Δράμα μέσα από το Radio Sound 93 και 8. Πάμε, πάμε σε εσάς. Καλημέρα σας. Ναι. Έπεσε τσουκνίδα, ξαναπάρε, έπεσε τσουκνίδα. Ξαναπάρε, τσουκνίδες πρέπει να ήταν από ό,τι κατάλαβα. Α, πω, πω, 0 στα 2. Ναι, γεια σας. Καλημέρα. Τι καρατιά είναι αυτή, Θοδωρή. Τι καρατιά είναι αυτή, φίλε, τι Ραλφ Μάτσιο, τι του πελαργού, να πούμε, η κίνηση. Έλα, Θοδωρή μου, έλα. Σε 15 ώρες περίπου, να περάσω να πάρω μια πρόκριση, θα μου τη φέρετε σπίτι. Να την τυλίξω ή θα την φάτε εδώ. Ναι, ρε φίλε. Γενέθλια έχουμε σήμερα, μια πρόκληση. Όχι, ρε φίλε, να ζήσεις αδρούτσε και χρόνια πολλά. Το γαύρο να σκίσεις γκολάκια πολλά. Όχι, όχι, όχι. Παντού να το σκορπίζεις γαύρο... τις πρόκρισεις το φως. Όχι το φως, τη φόρτσα. Και όλοι να λένε να ένας προκριμένος νταμπλούχος αίτος πρωταθλητής. Το γάβρο να ψήσεις σε τηγάνια πολλά. Σωστά. Ταιριάζει πιο καλά. Ό,τι θέλεις, ποιητική αδεία. Μα δεν πάει, πάει δεν πάει ο ΠΑΟΚ σας. Έχουμε σήμερα και την Επιτροπή Διοντολογία. Βέβαια. Ένα σκοτό, το είπα και χθες, δεν ασχολήθηκα ακόμα. Γιατί προσπαθώ να κάνω ψυχολογία, να φτιάξω τον εαυτό μου πρώτα προσπαθώ, παιδιά, έτσι. Τον καταλαβαίνετε. Γιατί δεν είμαστε στην καλύτερη δυνατή κατάσταση το τελευταίο διάστημα, σαν ομάδα. Θέλω να λέμε όλες τις αλήθειες, έτσι. Δεν είμαστε εθεροβάμονες, γι' αυτό προσπαθούμε λέω, να θυμηθούμε τι έχουμε κάνει. Ας πάρουμε τουλάχιστον αυτή τη χαρά που πρέπει να την πάρουμε, μας αξίζει να την πάρουμε. Ακριβώς. Δεύτερη θέση και κύπελο, να σωθεί η χρονιά. Ο ΠΑΟΞΙΣ δεν είναι ούτε γκρινιάρης. Ούτε παραπονιάρης. Όχι βέβαια. Ούτε. Όχι βέβαια. Ήταν αυτός, χρόνια δίπλα χωρίς να παίρνει τίποτα, φίλε. Ακριβώς. Και αύξησε τον κόσμο. Είναι ο παδός που μένει στην ομάδα δίπλα του, τη στηρίζει, την αγαπάει και έχει κάποιες. Πώς να το πω. Κάποιες φιλοδοξίες. Και απαιτήσεις. Πες τι, δεν είναι κακό να έχω απαιτήσεις. Και όταν μου έχουν δείξει τα παιδιά αυτά τι μπορούν να κάνουν και έχουν βάλει μόνα τους αυτά τα παιδιά τον πύχη ψηλά. Έτσι, γι' αυτό περιμένουμε από αυτούς. Μεγάλη διαφορά ξέρεις ποια είναι, Κωστή μου, με αυτούς, γιατί τους έχω ζήσει, τους ξέρω. Τους έχω χρόνια στην πλάτη μου. Ότι εμείς είμαστε ΠΑΟΞΙΔΕΣ γιατί από ιδέα μας το μεταλαμπαδεύανε, μας το φυτέψανε κάποιοι. Δεν γίναμε οπαδοί μιας ομάδας γιατί μας το για είπαν, το συμφέρον. Μα είδες στο Δωρή μου ότι στην εισαγωγή δεν ανέφερα καν συμβόλαια, δεν ανέφερα καν πριμ, δεν ανέφερα καν παχυλούς λογαριασμούς, γιατί όχι, δεν το βλέπω από αυτή τη σκοπιά που μπορούν αυτοί ως επαγγελματίες, μοσχοκαλοπληρωμένοι από τον πιο συνεπή που υπάρχει στην πιάτσα αυτή τη στιγμή, που τους τα έχει όλα, θα μπορούσαμε να το βάλουμε και αυτό. Δεν το βάζω καν στην εξίσου. Δεν πάω καν συμφέρον επαγγελματισμό. Έτσι. Γιατί μετρητό στην αγορά, φίλε, δεν υπάρχει τέτοια δείγμα. Μα τι λες τώρα. Τι λες τώρα. Τι λες τώρα. Σήμερα, απόψε, θα νικήσει. Όχι, πάω. Ο εγωισμός των παιχτών. Αυτό. Προσπαθώ. Τον εγωισμό τους να βγάλουν και την έχουν την πρόκληση μέσα στο τσεπάκι. Έχει θυχτεί, Θοδωρή. Αυτό είναι. Έχει θυγεί. Ή έχει θυχτεί, να το πω έτσι δημοτική. Έχει θυγεί. Ο εγωισμός σας. Έχει. Σας έχει φυγεί. Αυτό. Τα γερόντια που έχουν μαζέψει, βλέπεις το Ρωσίδης λέει και Αβραάμ σταματάνε το ποδόσφαιρο και έχει πέσει θρήνος κάτω του καμός ο κακός. Άσε ρε το ακαθείτε καλά τώρα. Παρεπιπτόντος, να πούμε και εμείς ελαφρύ το χώμα που θα σκεπάσει τον Νίκο Αλέφαντο. Εννοείται, ο οποίος ήταν μια πολύ ιδιαίτερη φιγούρα στο ποδόσφαιρο, πέρασε και από την ομάδα μας. Είναι ένας προπονητής που κέρδισε μέσα έξω τον Ολυμπιακό. Το 1989. Μπαρμπανίκος ήταν. Έτσι. Ασχέτως που είχε αγάπη στον Ολυμπιακό, αυτά είναι. Απλά ήταν μια φιγούρα βγαλμένη από άλλες εποχές. Έτσι. Και ελαφρύ το χώμα που θα σκεπάσει. Εμείς, φίλε, ξέρουμε και τιμούμε. Έχουμε αυτό για να. Σε παρακαλώ. Φίλε. Γιατί ξέρουμε και τιμούμε. Και τον αντίπαλό μας. Και τον αντίπαλό μας. Αυτό το έχουμε. Τερμά. Τι είναι αυτά τώρα. Αλίμονο. Καλημέρα μου σε όλους την αγάπη μου με την νίκη απόψε. Γεια σου, Θοδωρή μου. Ζουμουσού, αδερφέ. Φιλιά. Αύριο να έχουμε επική εκπομπή μετά από την πρόκριση. Που ναι, δεν είναι
Το παν, ναι, δεν είναι το πρωτάθλημα, είναι όμως ένας τίτλος. Είναι ένας τίτλος. Ναι, γεια σας, καλημέρα. Μη τώρα, έλα ρε Τσουκνίδα, έφαγες πριν σκαριά, ναι, για πες, μήπως, ναι. Μήπως γνωρίζετε τι χρειάζεται ο ΠΑΟΚ σήμερα για να φέρει την πρόκληση? Με μία λέξη. Πάθος. Πάθος. Πάθος, όχι δύο. Δύο. Εγωισμό που είπε και ο Θοδωρής, ναι, ναι, και χρόνια του πολλά για τα γενέθλιά του. Θέλει πάθος και εγωισμό. Αυτό. Έχει, αυτό ήρθαν, θέλει, ήρθαν, θέλει, ήρθαν θέλει να σας πάρουν τα σκύπτρα. Εγωισμό. Μανόλο, αυτοί ήρθαν να μου πάρουν τα σκύπτρα του Νταμπλούχου. Ήρθα μου τα πάρω. Θα τα δώσετε έτσι. Αφήσουμε. Γιατί για το πρωτάθλημα. Εντάξει. Πάει, πέταξε το πουλάκι. Πάμε. Κωστή, για το πρωτάθλημα ήταν και άλλα πράγματα, να μην τα λέμε τώρα. Έλα, σήμερα είναι μέρα κυπέλου. Yeah. Μέρα κυπέλου και μέρα δικαστηρίου. Για να δούμε. Και δικαστηρίου και όλα. Για να λοιπόν, δούμε. Μπαίνει στην πρόκριση, μπαίνει στην πρόκριση, εκεί μέσα και πηγαίνει για έναν ακόμα τελικό. Και κάνει το μάνδαλο να μην κοιμάται από τώρα. Να σκέφτεται να βλέπει εφιάλτες. Παίξτε ρε σαν ΠΑΟΚ. Παίξτε για εμάς που δεν μπορούμε να είμαστε στο γήπεδο. Παίξτε για εμάς, πάρτε την πρόκριση. Εσείς είσαστε που τον έχετε τσακίσει για τρεις φορές. Τον έχετε νικήσει. Τρία χρόνια έχει να με κερδίσει. Αν φέτος δεν ήμουν ανύπαρκτος. Εσάς βλέπουν με δέος. Εσάς λένε είναι αυτοί που δεν μπορούν να σκεφτείτε. Εμείς είμαστε ο αντίπαλος. Εμείς. Πάνε παίξτε. Πόνεψε τους για άλλη μια φορά μέσα και πάρει την πρόκριση. Μέσα και αφού μπορεί να το κάνεις. Έγινε Τσουκνίδα. Παίξε ΠΑΟΚ. Και φέρε την πρόκριση. Αυτό. Και, ξανά, και έλα, κάνε μας ξανά υπερήφανος. Γεια σου Τσουκνίδα. Πάω μια ζωή ρε. Πάω ΠΑΟΚ. Bye. Πάμε εδώ. Γεια σας. Καλημέρα. Έλα Κωστή, καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Τι κάνεις. Καλώς τον. Έλα, teenager εσύ. Βεβαίως. Έλα ρε teenager. Έλα αγοράκι μου. Πόσο σε χάρηκα με τον μπαμπά σου φίλε. Πραγματικά. Εγώ να δεις. Πολύ σου χάρηκα. Η φανέλα εντάξει. Η φανέλα φοβερή. Σούπερ. Πάμε. Σε ακούω λοιπόν. Σε ακούω Κωνσταντίνε. Την τίμησα και το Σάββατο στο μάτσο με τον Όφη. Μπράβο. Και γουρλίδι. Και σήμερα θα την τιμήσω. Είναι κοιμήλιο και σήμερα. Γούρι. Ακριβώς. Κωστή, εγώ ένα έχω να πω, γιατί πάρα πολλά άτομα, βασικά να ξεκινήσω από το άλλο. Σήμερα αυτό το match δεν το παίζεις απλά, αυτό το match το περνάς, αυτό το match είναι πρόκριση απευθείας. Μπορεί ο Ολυμπιακός να είναι φέτος καλύτερος, ναι μεν να είμαστε κάτω βαθμολογικά, με ένα κάθε μας περιμένει, μην το ξεχνάμε αυτό. Φυσικά. Από τη χάρτη την οποία μας έβλεπε με το κιάλι. Ναι, μεν σήμερα όμως θυμηθείτε όντως ποιοι είστε, τι κάνατε πέρσι και πρόπερσι, γιατί όλα μπορούν να συμβούν. Από μένα δεν ξέρω αν το βλέπω τόσο απλά αισιόδοξα. Είναι στραγούδι τους παραπάνω σχετικά δύσκολο. 1-0-3, 1-0-2, ένα διπλό, φοβερό διπλό, το οποίο θα μείνει στην ιστορία πιστεύω σήμερα, θα δούμε μεγάλο μάτς. Και θα έχει κάτι να λέει και ο Φερέιρα για από την όλη ανύπαρκτη σεζόν που έκανε, ξέρεις, ναι ρε Μαλαμπίμπι, πέρασε και στο τελικό, τουλάχιστον έκανε πήρα ένα κύπελο. Πήρα ένα κύπελο. Έτσι. Φουλ αισιοδοξία και πιστεύω σήμερα ότι στο στόχο θα δοθεί μεγάλη ευκαιρία. Σήμερα είναι η ευκαιρία του στόχου. Σήμερα είναι η μέρα του στόχου. Έτσι. Εκμεταλλεύσου αυτό που έγινε. Εκμεταλλεύσου το, γύρνα το υπέρ της ομάδας, βάλ τον μέσα αυτό. Να δαγκώνει λαρίγκια. Γεια σου, teenager! Γεια σου, σε ευχαριστώ. Φιλιά. Εδώ είμαστε, δεν μας πέφτει με τίποτα το πάθος, η τρέλα, η ενέργεια, η πίστη στην ομάδα. Πάμε στις γραμμές. Ναι! Καλημέρα, Κωστή. Αλλός τον Ευστράτιο. Αλλός τον. Λοιπόν, θα συμφωνήσω με τον teenager, σήμερα είναι πολύ μεγάλο διπλό το παιχνίδι. Ξύπνησα από τις 5 ώρα το πρωί σήμερα. Το ίδιο, φίλε. Γιατί δεν περνάνε οι ώρες. Ξέρεις, μερικές φορές ρε παιδί μου σε πιάνει αυτή η μαλαμπίμπι και λες ότι άμα γίνει αυτό, θα γίνει αυτό. Ναι. Τρεις φορές το έκανα σήμερα, με τρία απίστευτα πράγματα που ο κόσμος ο πολίτης δεν μπορεί να το καταλάβει γιατί δεν είναι της ηλικίας, είναι gamer πράγματα τα οποία δεν γίνονται συνήθως. Ναι. Και λέω ότι αν γίνουν αυτά τα τρία σήμερα, τότε θα γίνει και διπλάρα. Μάλιστα. Και γίνανε και τα τρία, φίλε. Μάλιστα. Τέλος, φίλε. Και γίνανε και τα τρία.
Τελείωσε. Οπότε. Δηλαδή, σκέψου τώρα να ανοίγεις ένα φακελάκι με κάρτες. Ναι. Και να σου κάθεται με 0,3% πιθανότητα. Η κάρτα σειρά, που... ναι. Η καλύτερη κάρτα, ρε παιδί μου, και στα δύο φακελάκια. Με 0,3 και 0,3. Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Ε, αυτό. Δηλαδή, και στο λέει ένα τώρα... πρωινατζή. Άμα γίνει αυτό τώρα, έχουμε κάνει διπλάρα. Και, και στο γαπί, πάει για διπλάρα δεν μας φαίνεται. Κάνει μπαμ. Κάνει μπαμ σήμερα. Και σήμερα θα έχουμε θρήνους στον Πειραιά, να ξέρεις. Δεν πιστεύω δηλαδή ότι θα είναι απλά διπλό. Θα είναι... Εγώ επειδή αναφέρεις το διπλό, δεν θέλω η ομάδα να μπει με το μυαλό της στην ισοπαλία. Όχι βέβαια. Δεν θέλω να κλειστεί. Αν κάτσει ισοπαλία, βεβαίως. Ισοπαλία και πρόκριση, ναι. Αλλά ωραία. Δεν θέλω να μπουν με το σκεπτικό πίσω. Η ομάδα πρέπει να μπει με το σκεπτικό ότι πρέπει να σκοράρει. Ακριβώς. Αν δεν σκοράρει, έχουμε θέμα. Ακριβώς. Όχι να μπαρωθούμε πίσω, όχι πούλμαν, όχι άιντε πίσω ταμπούρι, όχι. Γκολ, τους τελειώνεις, ειδικά αν μπει το γκολ στο ξεκίνημα του αγώνα, τους καταρακώνεις ψυχολογικά αν μπει μέσα στο τέταρτο. Γιατί μετά θα πρέπει αυτοί να βγουν να βάλουν δυο. Θα φάρει κι άλλο μετά. Ας φάνε κι άλλο. Αυτό. Ας βγουν με τα στόπερ που έχουν τα αργά. Απλά να δοκιμάσουν να ανέβουν ψηλά. Περιμένω σήμερα, μετά από δύο μάτς που τον κλείδωσε ο συμπατριώτης του, το δικό να μας. Να δω κάτι κι εγώ. Δείξε μου σήμερα ότι έχουμε κάνει μεγάλο λάθος μαζί σου. Ότι θα... σου κόβει, ρε παιδί μου. Όχι, δείξε μας, ρε παιδί, δεν έχουμε θέμα μαζί σου. Άσε το μεγάλο λάθος. Το μεγάλο λάθος το κάνουμε. Δείξε μας ότι σου κόβει τουλάχιστον. Ότι μπορεί να κάνεις λάθη μία-δύο φορές, αλλά τουλάχιστον την τρίτη μαθαίνεις. Εντάξει, έτσι, δηλαδή αν πας και βάζεις στον καφέ αλάτι αντί για ζάχαρη την πρώτη φορά, λες εντάξει, ρε παιδί μου, τα μπέρδεψα. Αν το κάνεις και δεύτερη φορά, λες εντάξει, ήμουν αφηρημένος. Εάν το κάνεις και τρίτη φορά, θα στο φέρει όλο το κεφάλι του καφέ. Εννοείται, ρε φίλε. Και πολύ... θα έχεις αργήσει κιόλας. Θα έχεις αργήσει κιόλας. Μα λοιπόν. Έγινε στράτο. Νίκη απόψε. Ναι. Νίκη απόψε. Θα χρησιμοποιήσω την προστακτική που σου είπα και χθες. Γλεντίστε τους. Πρέπει οπωσδήποτε να τους γλεντήσουμε. Οπωσδήποτε, όλοι μαζί. Εγχωρώ κιόλας. Θα πρέπει το βράδυ να πέφτουν οι κορνέδες. Εγχωρώ. Εγχωρώ. Έτσι. Εσωστρέφεια, λοιπόν. Μπινελίκια και τέτοια. Έτσι. Χάρηκα πάρα πολύ για το σχόλιο του Βασιλόπουλου, για την ερώτηση που του έκανες για το ΠΑΟΚ TV. Εγώ τρύπω τα χέρια μου, να ξέρεις. Διότι όταν στο σε λένε... σκέφτηκα, να ξέρετε κάτι. Όταν δεν ρωτάω, δεν σημαίνει ότι σας γράφω. Όχι, ρε Κώστα. Είτε πάει αλλού η κουβέντα και το ξεχνάω. Άμα έτσι έχει 3.000 ερωτήσεις, πού να πρωτοκοιμάσαι, φίλε. Έχω, μια ώρα εκπομπή. Έχω όχι μια ώρα, είναι ένα 20 λεπτό που πρέπει να τα πούμε όλα. Είναι 20 λεπτά να μιλήσετε για όλα, ξέρω εγώ. Και επίσης, δεν θέλω... κάποια στιγμή θα σου ξεφύγει. Αλλά χάρηκα πάρα πολύ, φίλε, το Βασιλόπουλο, ο οποίος όταν μιλούσε, επειδή ξέρεις πολλές φορές η χρειά της φωνής παίζει ρόλο, γελούσαν μέχρι και τα μουστάκια του. Δεν έχει, αλλά γελούσαν. Ναι, θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, ότι το έτσι, φανταζόμουν δηλαδή, έτσι γελούσε ακριβώς. Μέχρι τα αυτιά. Έτσι και είναι, μαζί του γελούσα και εγώ, διότι αυτό που έμαθα για το ΠΑΟΚ TV, εάν ανακοινωθεί τα τα νούμερα αυτά είναι πάνω κάτω, λέει. Λοιπόν, εάν ανακοινωθεί στο τέλος της χρονιάς από τον ΠΑΟΚ επίσημα, με επίσημα χείλη, εγώ ο ίδιος προτίθεμαι να στείλω ευχετήρια κάρτα και λουλούδια στον Πρωθυπουργό, ο οποίος ακύρωσε το συμβόλαιο με την ΕΡΤ. Γεια σου, Στράτο! Φιλιά! Φιλιά! Πάμε παρακάτω! 23-10-287-888! Ημέρα πρόκρισης! Ημέρα σημαντική! Και δικαστικά σήμερα! Για να δούμε! Έχει τα κότσια! Υπάρχει δικαιοσύνη! Υπάρχει κράτος! Να τιμωρήσει το βρώμικο! Να τιμωρήσει το στημένο! Να τιμωρήσει το σαθρό! Να βροντοφωνάξει στην ελληνική κοινωνία ότι βεβαίως υπάρχει δικαιοσύνη. Πάμε. Ναι. Έλα, καλημέρα. Καλώς το παιδί. Έλα, φλαράκι. Καλώς τον. Μου. Γεια σου, Κωνσταντίνε. Δόξα τω Θεώ. Μπράβο. Λοιπόν, φλαράκι, τα τελευταία 3 χρόνια έπρεπε να έχω 3 double. Φυσικά. Αν βάλεις μέσα και την ήπια βία... Δεν ήταν πια βία. Σε άλλη χώρα δεν θα γινόταν αυτό. Με τον σπουδαίο Ίβιτς. Με τον σπουδαίο που έχει παίξει την καλύτερη μπάλα. Με τον σπουδαίο Βλάταν Ίβιτς. Παρόλα αυτά. Με τον Ίβιτς που. Συγγνώμη που σε διακόπτω, μισό δευτερόλεπτο. Με τον Ίβιτς που έχει μερίδιο τεράστιο. Εννοείται. Στα δύο double. Από εκεί ξεκίνησαν όλα. Από το Βλάντανε. Εννοείται. Έτσι. Χωρίς να μου ήταν ποτέ συμπαθής σαν φυσιογνωμία. Δεν αυτού που. Αλλά έκανε τεράστια δουλειά. Το από εκεί ξεκίνησαν όλα, φίλε. Καλύτερη μπάρα του Παοκάρα
δύο φορές την εβδομάδα. Ακριβώς. Εκεί μπήκαν οι βάσεις. Η βάση, τα τσιμέντα για να σηκωθεί μετά οι πολυόροφοι μπήκαν από το Σέρβο. Τέλος. Να λέμε τα του Κέσαρο στο Κέσαρι. Το πώς το πήραν το άλλο εκεί με τα χαρτάκια και με τα κολάρα και με τα τέτοια, ξέρω εγώ, και το παίζω δεν παίζω, το ξέρουμε. Αλλά. Εντάξει. Έτσι κάνει σερή και πας μιώντας και μόνο έτσι μπορείς να πάρεις πρωτάθλημα. Μ' αρέσουν οι μετοχές. Αίλητος. Έτσι. Λοιπόν. Πάρε λίγο! Πάρε λίγο μια ζεβεκιά! Και φέτος, ναι, λέμε ότι δεν είμαστε αυτοί που θέλαμε να είμαστε. Μέχρι το Δεκέμβριο ήσουν πρώτος πάλι. Μην το ξεχνάτε, πάω ψάκια. Και για να φύγεις από εκεί, από την πρωτιά. Χάλασε ο κόσμος. Κινήσαν γη και ουρανό. Ναι. Πρόσεξε. Πέντε ματσάκια πήρε ο ακατανόμαστος. Με πέναλτι που δεν δόθηκαν εις βάρος. Μπράβο. Όχι, πέντε ματσάκια τα πήρε έτσι. Εγώ δεν σου πω νίκες ότι θα είχανε. Χι, δεν είναι δέκα πόντι. Πόσες φορές το έχω πει, Κωνσταντίνε μου. Το λέω, θα έγινα κουραστικός. Μερικές φορές λέω, μήπως κουράζω τους ακροατές μου. Το λέω με αγάπη σε όλα τα παουξάκια και στο παλικαράκι που πήρε πριν. Δεν είναι καλύτερος ο Ολυμπιακός. Όταν ήτανε παλιά που είχαν και τα φράγκα και τα χώνανε, ήταν λίγο διαφορετικά. Τώρα δεν είναι καλύτερο. Ήμουν εγώ τραγικός στα μεταξύ μας παιχνίδια και φάνηκε αυτός πρώτον και δεύτερον φάνηκε. Όταν έπρεπε να χάσει βαθμούς, δεν τους μπρόξανε. Την ψυχολογία, έτσι. Το κλίμα για να πες, γιατί ξέρεις πως φτάσανε μέχρι εκεί για να μην φτάσουμε στο σημείο. Εντάξει, ή τα είπες πριν μόνος σου. Και με την ΕΡΤ και με την ΝΟΒΑ και χιλιαδιό και με τα δικαστήρια. Πέντε χρονιές συνεχόμενες μείωσα δικαστήρια. Αλλά θέλουμε ομάδα να έχει ψυχολογία, ο παίκτης να πηγαίνει να σαρώνει. Ακριβώς. Όλα παίζουν ρόλο. Ομάδα. Όλα. Σήμερα το πιστεύω κι εγώ στην πρόκριση. Πάμε γερά. Παουγκάρα, μη μασά τίποτα. Είστε καλύτεροι. Δείξτε το στο γήπεδο. Δεν υπάρχει καλύτερος Ολυμπιακός από μένα τα τελευταία τρία χρόνια. Δεν υπάρχει. Ακριβώς. Το καταλάβατε. Ακριβώς. Ακριβώς. Ένα ψέμα είναι να πούμε. 40 χρόνια πρωταθλήματα, 44 κλεμμένα ήταν. Άντε, γεια σου. Γεια σου, Κλάραγιαν. Πάμε εδώ. Μην καλείτε άλλο να πάμε στο διάλειμμα. Αυτές οι τρεις γραμμές που είναι μέσα. Ναι. Πέσαμε, εδώ. Ναι. Γεια σας. Ναι. Έπεσε και εδώ. Ω, 0 στα 2. Εδώ. 0 στα 3. Πέσαν όλοι μαζί. Θυμίζω, επειδή δεν είπα καν χορηγού σήμερα. Καν. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, ειδικά το Γιωτόμι κλιματιστικά αυτό το διάστημα, καταπληκτικά, όλα όσα θέλετε από ηλεκτρικά είδη, από τηλεοράσεις, από κινητά, από ψυγεία, από καταψύκτες, από κλιματιστικά, από κουζίνες, από πλυντήρια, ό,τι θέλετε στην Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό, μπαίνετε μέσα, λέτε είμαι ακροατής του Κωστή, είμαι ζουμουσάκι, είμαι αθλητήριος, ποιος είναι ο Παμπουκίδης, σου πει αυτός 1-0. Εδώ, κάνε μου τιμές, φτιάξε με. Πάμε στις γραμμές. Ναι! Έλα! Τρεις έριξες, ρε, Αϊθαλή! Τρεις έριξες, ρε, Νιάτο! Τρεις με μια καραφιά, αγόρι μου! Θα πω, κοίταξε, εγώ θα πω την αλήθεια. Προσπαθούσα να βγάλω και μόλις είπες πάμε στον επόμενο, τρεις είναι, πέφτει ο ένας, πέφτει ο άλλος, κομπανάω εγώ όπως προσπαθούσα. Αυτό λέω εσύ, με καραφιές, χα, χρουκ! Τάχλη και καροτίδα. Εγώ 100 κιλά τάχλη τρώω, δηλαδή αυτή τα παιδιά πάνε. Ειδικά εκείνο το, όταν ακούω Τάσος και Στράτος, αυτούς θα τους κάνω ένα τάχλη καμιά φορά που θα το θυμούνται σε όλη τους τη ζωή. Έλα, Παυλάρα μου. Πάμε, λοιπόν, σε ακούω, πάμε! Κάνε στα περμητίδο λεβαντάσκες οπλικατόριο! Που σημαίνει! Επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς! Και τι λέμε εμείς! Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με κουφάλα νεκροδάφτη! Δεν θα πεθάνουμε ποτέ! Πού θα μου πας σήμερα, ρε, σε περιμένω, ρε! Δε σε έρχομαι, ρε, έρχομαι! Λοιπόν, καταρχήν από την ανθρώπινη πλευρά να δώσω τα συλληπιτήριά μου. Φυσικά. Επειδή φόρησε και το σήμα του ΠΑΟΚ, σαν προπορητής και αυτό, και αυτό να μην το είχε φορέσει, εμείς πάλι θα λέγαμε συλληπιτήρια, εννοείται. Εγώ από την ανθρώπινη πλευρά ξεκίνησα και είπα Φυσικά. Και φόρησε και το σήμα του ΠΑΟΚ, θα φόρω τα συλληπιτήριά μου σε όλη την ΠΑΕ και για την οικογένειά και στους δικούς του ανθρώπους που το γνώριζε. Τέλος πάντων, ας είναι το χώμα ελαφρύ που θα το σκεπάσει. Λοιπόν,
Άκου να δεις τώρα εχθές μία φάση να γελάσεις. Ναι. Παίρνω τηλέφωνο τον Γιώργο να τον ευχηθώ καλό ταξίδι το βράδυ. Ναι. Μ' ακούς καθαρά, Σ' ακούω πεντακάθαρα. Μου λέει, Παυλάρα μου λέει, μόλις βγήκα από τον καρδιολόγο, λέει, γράψα φάρμακα. Ναι. Και μιλάμε τώρα, εκεί που μιλάμε το λέω, κοίταξε, πρόσεξε, θα πάω, φορές μάσκες, το ένα τ' άλλο. Πού το χώρε, λέει, πού το χώρε, ψάχνει. Λέω, τι ψάχνεις, τι ξέχεις καμιά συνταγή, το βιβλιάριο, πάρε μέσα στο γιατρό ανησυχοντά, έφυγες μακριά. Ναι. Όχι ρε, το τηλέφωνο μου λέει, πού το έχω το τηλέφωνο μου. Λέω, με τι μιλάς εμένα, του λέω. Άμα λέει, άκου να δεις ρε, τι έπαθε ο άνθρωπος. Λέω, θα το πω αύριο, λέει, μην το λέω, θα το πω, του λέω. Κρατούσε το τηλέφωνο με μένα, και ψάχνει το τηλέφωνο, ρε, ο άνθρωπος. Πάει, τέλος. Του ρίχνει του λέω που θα πάρα δει τα εγγόνια στον άφλιο κουφάλα, του λέω. Το χάσε, τελείωσε. Ο Πάοκ μας πήρε το μυαλό. Ναι, ναι, δέντρου, δέντρου ή δόντιου. Μην σε βρίσκουμε ποτέ, έχουμε ανατροφή. Σε παρακαλώ. Λοιπόν, εγώ ούτε τον προπονητή θα κάνω ούτε τίποτε. Πάοκ είσαι, ρε. Μπες μέσα στο τηγάνι εκεί πέρα, πάρ του τα μυαλά και φύγε. Τα ένα και ένα τσούζι. Την πρόκριση και ένα τσούζι, ρε, όπως και να έρθει, λε. Ακριβώς. Είσαι καλύτερος από αυτούς. Σε πήραν δύο παιχνίδια και τι έγινε δηλαδή, επειδή έτυχε να έχουμε τους παίκτες μας τεφορμέ και ξέρω, τα προβλήματα που άντε τώρα να τους δώσαμε την ευκαιρία. Τα ίδια και τα ίδια και κρατάω και τη γραμμή πολύ, θα πας για διαφημίσεις. Αγόρι μου, άλλοι τρεις περιμένουν τη διαφημίσεις. Εμείς μαζί ναι. Για μια ζωή, μπιζίν πάω, πάω και ξέρω ποιο. Παυλάρα μου, τα πες όλα. Πρόκριση και τίποτα άλλο. Και τίποτα άλλο, σε φιλώ. Γεια σου Παυλάρα μου, γεια σου Παυλάρα μου. Πάμε, ναι. Γεια σας. Καλημέρα σε όλα τα ζουμουσάκια. Καλώς στο Θουβού. Και στην ΑΕΚ 2014 με το μακρόχρονη. Μακρόχρονη. Και λαμπρή, θα μου τολμούσα να πω. Βέβαια. Φίλε, σαν την ηρωνία δεν λοιπόν, έχει έτσι. Εννοείται, ναι. Ναι. Λοιπόν, Κωστή, ναι. Θέλω να πω δύο πραγματάκια. Το ένα είναι για το σημερινό μάτς. Εγώ θα πω στα παιδιά μόνο να δώσουν ό,τι έχουν και δεν έχουν. Και ό,τι θέλει να γίνει δεν τους πει κανένας τίποτα, ό,τι και να γίνει πάντως. Αυτό. Δεν θέλω να είναι αδιάφοροι. Θέλω να ματώσουν, θέλω αλίμονο, να δώσουν ό,τι αδιάφοροι έχουν. Σήμερα, Γιώργο μου. Δηλαδή, και σήμερα... Κωστή με αυτά που έχουμε, αυτά που και έχουμε σήμερα. Δεν όποιος πόσο καεί με το... Δεν μπορώ... Έχει, όποιος καεί στο χειλό φυσάκι τον Γιώργο, δίκιο έχεις, αλλά δεν μπορώ να βάλω στο μυαλό μου ότι σήμερα θα δω έναν οθρό, έναν αδιάφορο ΠΑΟΚ. Έναν νόχελη. Και σήμερα! Μα και σήμερα, δηλαδή μετά ρε παιδιά, τι! Τι δηλαδή! Δεν ξέρω, ξέρω. Τι! Μετά είναι αργά. Όχι! Μετά θα πω ότι πραγματικά έχουν τελειώσει, έχουν αδειάσει και δεν πρόκειται ξανά ποτέ να δούμε κάτι. Και θέλω να πω και ένα άλλο για να μην κρατάω και πολύ τη γραμμή. Την Παρασκευή νομίζω με τον Βασιλόπουλο, μιλούσες. Ναι. Σου λέει γιατί είπες κάτι προπονητή. Και σου είπε ότι δεν ξέρω, λέει ή θα πρέπει να φύγουν ή θα χρονιά, πρέπει να φύγουν για να ξανα... προπονητής να το πω... ή μισή παίχτες. Να το πω όπως το είπε, πώς το θυμάμαι. Γιατί ήταν κουβέντα, ήταν όπως καταλαβαίνετε σημαντική κουβέντα. Για να ξαναπάρει ο ΠΑΟ... Όχι ομάδα, για αυτό σου λέω. Όχι φυσικά. Και όπως βλέπεις τη ζυγίζει την κουβέντα του. Είπε λοιπόν, είπε για να ξαναπάρει ο ΠΑΟΚ πρωτάθλημα ή θα φύγουν οι μισοί παίχτες. Ή θα φύγει ο προπονητής. Άρα, συνύπαρξη της τωρινής κατάστασης όπως είναι. Να κουμπώσω μια ερώτηση πάνω εδώ. Κούμπωσε την. Για την Κάση Βασιλόπουλα, αν μπορέσεις. Ναι. Αν φύγει ο προπονητής με τους ίδιους παίχτες. Το διευκρίνησε. Ή θα φύγει ο προπονητής και κάποιοι παίχτες. Οι ίδιοι όλοι δεν μένουν, φίλε. Το είπε. Καλά, ότι κάποιοι να φύγουν εννοείται. Ναι. Αλλά εννοώ για λίγο περισσότερους, εγώ λέω. Δεν ξέρω νούμερα τώρα. Ούτε, νομίζω ούτε ναι, ο Κώστας. Δεν είπα για νούμερα. Απλά ναι. Λέω κάποιοι, ας πούμε, που χούντρα να δεν θέλω να λέω, ο Βέρμπλος ναι. Που δεν έχει παίξει. Είναι προφανές ότι η διοίκηση μπορεί να θέλει να ξεφορτωθεί. Δεν ξέρω, μπορεί και όχι. Αλλά λέω τώρα εγώ. Ίσως. Αλλά εγώ εννοώ για περισσότερους παίκτες. Εννοώ, θέλω να ρωτήσεις ότι αν έρθει ένας άλλος προπονητής, οι ίδιοι παίκτες θα είναι σε κατάσταση να διεκδικήσουν. Αυτό θέλω να δω εγώ. Δηλαδή, πιστεύει ότι έχουν τελειώσει, έχουν αδειάσει ναι. Ή μπορούν και είναι το θέμα του προπονητή. Αυτό ναι. Θέλω να διευκρινίσω. Αν μπορεί, Βασιλό. Αλλά δεν βάζω θέματα. Τέλος πάντων, τα λέμε άλλη φορά.
Φιλιά, φιλιά πολλά. Καλή τύχη στην ομάδα και θέλει και τύχη. Έτσι, Θουβού. Και να μην φοβηθούν τίποτα. Όχι, ρε, τι να φοβηθούν. Γεια, γεια σου, αγοράκι μου, γεια, γεια. Πάμε εδώ. Τελευταία. Μην καλείτε άλλο πριν το διάλειμμα. Θερμή παράκληση για να πάω στην ώρα μου στο διάλειμμα. Ναι! Άντε, ρε Κωστή. Έλα, ρε Τάσε. Έλα, ρε Τάσε, έλα. Παιδιά, μην καλείτε άλλο. Θα πάω σε διάλειμμα. Ο Τάσος είναι ο τελευταίος πριν το διάλειμμα. Να πάμε ανθρώπινη ώρα γιατί αναβοσβήνουν 4 λαμπιόνια. Κάντε λίγο κράτη και θα ξανάρθουμε γρήγορα. Πες, Τάσε μου, σε ακούω. Καταρχήν να πούμε καλό ταξίδι στον κύριο Νίκο. Όπως είπαν και άλλοι φίλοι, πέρα από οπαδικά, πέρα από οποιαδήποτε κολλήματα. Φυσικά, αυτά, πάνω απ' όλα είναι ο ανθρώπινος παράγοντας. Μα αλίμονο. Επομένως, αλίμονο. Κοίτα, μόνο καλό ταξίδι και έτσι. Η ζωή συνεχίζεται. Ήταν και ένας τύπος παθιασμένος με το ποδόσφαιρο, άλλης εποχής. Ναι. Έτσι, okay, ασχέτως που είχε. Μία καλτ ποδοσφαιρική φιγούρα. Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Και θα λέγαμε τα ίδια και αν δεν είχε βάλει τη φόρμα του ΠΑΟΚ. Έτσι το 89. Όχι, τα ίδια πράγματα, λίμωνο, δεν στεκόμαστε εκεί. Αντίπαλος, αντίπαλος με αγάπη για τον Ολυμπιακό, οκ, okay, εντάξει, αλλά μια φιγούρα που παθιασμένο τον έλεγες, μιας άλλης εποχής, έτσι, πιο ρομαντικής, πιο αλάνα. Πάμε, πάμε στα δικά μας, Τάσο. Μια φιγούρα συνυφασμένη με την παλιά καλή αθλητική Κυριακή, εγώ έτσι κάπως έτσι τον συνδυάζω με εκείνες τις εποχές, παιδιά και τα λοιπά. Όσον αφορά το σημερινό μάτς, δεν μπορώ να δεχτώ ότι μπορούμε να πάμε με οποιαδήποτε μικροψυχή να αντιμετωπίσουμε το συγκεκριμένο παιχνίδι και το συγκεκριμένο αντίπαλο, επειδή σε κέρδισε δύο φορές, αλλά σε άλλα δύο παιχνίδια του πήρες μια ισοπαλία πάλι εκεί πέρα μέσα, με μια απόδοση που ήταν σε δύο μήχρονα βέβαια διαφορετική, αλλά κατάφερες να τον κάνεις να μην σε κερδίσει και να σε αισθανθεί. Και να καταφέρεις αυτό που φάνταζε ακατόρθωτο, το 0-2, η ίδια ομάδα με τους ίδιους παίχτες, να το γυρίσει σε 3-2 και με λίγο περισσότερη προσοχή να μπορούσε να το κάνει και 4-2. Ακριβώς. Και να είναι η ίδια ομάδα, ακριβώς, οι ίδιοι παίχτες. Έχουμε δείγμα, Τάσο, αυτό που λες. Έχουμε δείγμα, έχουμε δείγμα. Ούτε άτρωποι είναι, ούτε άτρωποι ακριβώς είναι, ούτε υπερομάδα είναι, ούτε τίποτα. Ακριβώς. Άσεις λεπτομέρειες. Και σε κάποια πράγματα, εσύ σου λίγο παρακάτω φέτος σε κάποιο παιχτικά ή οτιδήποτε στα συγκεκριμένα παιχνίδια, αυτός ένα κλικ λίγο παραπάνω δεν τον κάνει αυτομάτως πολύ καλύτερο και άτρωτο, και δεν μπορώ να δεχτώ ότι εσύ μπορεί να πας με τόσο χαμηλούς τόνους και αντίστοιχα φέρει πίνω ο Αριανός να είναι υπεραισιόδοξος ότι σήμερα θα αποκλείσει την ΑΕΚ, που θέλει αυτός μόνο νίκη και με συγκεκριμένα σκορ, ενώ εσύ απλά πρέπει να πας να μην χάσεις. Ακριβώς, ακριβώς. Να πάρω σε αυτό που λες, Τάσο, σε αυτό που λες. Έχουμε δείγμα από την φετινή ομάδα και τη δική μας, με τα στραβά της, με τα μείον της, με και τη δική τους. Η ανατροπή στον πρώτο αγώνα έδειξε ότι όταν εμείς απλά ανεβάσαμε λίγο, ανεβάσαμε και θυμηθήκαμε ποιοι είμαστε. Λίγο που ανεβάσαμε, λίγο ανεβάσαμε την απόδοση και δείξαμε ποιοι είμαστε. Είδαμε πώς κάναμε την ανατροπή και μπορούσαμε να βάλουμε κι άλλα. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι η ομάδα που βρήκε τα ψυχικά αποθέματα με εκείνη την ώρα να είσαι πραγματικά σοκαρισμένος στο 0-2 σε έναν αγώνα κυπέλου, το ξαναλέω, δεν ήταν σε αγώνας πρωταθλήματος που λες ότι υπάρχει αύριο, γιατί ο αγώνας κυπέλου 0-2 να χάνεις από τον Ολυμπιακό στο 8 θέλει πολύ μεγάλη τέτοια για να μπορέσεις να το γυρίσεις, και ειδικά μέσα σε ένα τρίλεπτο να το κάνεις 2-2 και να έχεις όλο το παιχνίδι μπροστά σου, σχεδόν όλο το μάτς, για να καταφέρεις το κάτι παραπάνω. Ακριβώς. Έτσι. Με την ίδια ομάδα αντιμετωπίσατε τους ίδιους παίχτες και εσείς είστε οι ίδιοι παίχτες και η ίδια ομάδα. Άρα πάνε να πει ότι κάτι υπάρχει. Ακριβώς. Κάτι καλό. Ακριβώς. Υπάρχει. Αυτό που λες. Ένα μέταλλο. Το έχουμε δει. Υπάρχει. Θυμηθείτε ποιοι είστε, αυτό που λέμε. Θυμηθείτε, οι ίδιοι είστε. Δεν μπορεί αυτό το μέταλλο ή αυτό το τσαγανό που λέμε πολλές φορές να το βγάζετε κατά διαστήματα ή όποτε θέλετε. Δεν επιτρέπεται αυτό το πράγμα. Έτσι. Αυτό θέλουμε να δούμε και σήμερα. Αυτό. Και το διπλό φυσικά δεν είναι κάτι ανέφικτο. Τους έχουμε κάνει διπλά εκεί πέρα, δόξα τω Θεώ, πάρα πολλά. Περισσότερα είμαστε από κάθε άλλο. Είμαστε η πρώτη ομάδα που τους έσπασε το αίτητο στο καινούριο Καραϊσκάκι. Είμαστε η ομάδα που τους έχει καταφέρει αντίστοιχα δύο διπλά μέσα σε μια χρονιά, το 2010 με το γκολ του Εντίνιο και μετά με το γκολ του Ίβιτς τα play-off. Να μην τα ξεχνάμε αυτά τα πράγματα. Γιατί άκουσα κάτι μπαρούφες
ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει μέσα λέξη μία σεζόν δύο διπλά στην Τούμπα, ενώ εσύ δεν το έχει κάνει ποτέ. Αν δεν υπάρχει μιλάνε, αυτό. Μιλάνε άνθρωποι που κρατάνε μικρόφωνα. Εντάξει, παιδιά, τι να πούμε τώρα. Τι να κάνουμε τώρα. Ιστορία, δηλαδή. Εντάξει, να το ανοίξουμε, αλλά να μην έξουμε, να μην πετάμε βατράκια. Ξετσουτσούνησαν λοιπόν, πάρα πολύ, πυρανθάριτα, πάρα πολύ, βεβαίως. Εμείς δώσαμε το δικαίωμα. Η περιγραφή της ομάδας του Ολυμπιακού, καταλαβαίνετε τώρα, βλέπετε τα μίντια πώς φουσκώνουν. Μιλάμε για ύμνους, μιλάμε για γεωγραφίες. Η υπερομάδα, η καλύτερη που έχει δει ποτέ, διάβαζα προχθές, η καλύτερη ομάδα που έχουν δει ποτέ στην Ελλάδα, ever, είναι αυτή. Λέγεται, δηλαδή πραγματικά λέω, τι διαβάζουμε, τι διαβάζουμε. Καλά, εντάξει, η δημοσιογραφία και η παραπληροφόρηση όσον αφορά αυτούς εκεί κάτω έχει χτυπήσει όχι απλά ταβάνι. Πιστεύω ότι έχει τρυπήσει και το ταβάνι και έχει πάει και πιο ψηλά. Ρε. Κάτι δεν άλλο έχει τρυπήσει. Έχει τρυπήσει το ταβάνι, αλλά δεν καλά, μπορώ. Ναι, μάλλον. Τάσο, έστειλα ναι. Επίθετο στον Παμπουκίδη. Από σήμερα πηγαίνεις και παίρνεις. Πήγα το πίτα, είχε κομπλέ όλα. Τέλεια. Μπράβο. Άντε, καλό ρίσκο. Τι ευχαριστήσεις, είπαμε. Και τον άνθρωπο εκεί πέρα και το κατάστημα, εντάξει, όλα καλά. Γεια σου Τάσε, σε χαιρετώ. Απλά έπρεπε να κληρώσει και ένα ζευγάρι πατραχοπέδιλα, γιατί μας έπιασε μια βροχή. Ωρε φίλε, μια γόνδολα. FM και ενώ γράφετε τη λέξη γόνδολα και τη στέλνετε. Γεια σου Τάσο, πάω διάλειμμα. Και για ένα μήνα δώρο τον οδηγό, εκεί, το βοδογέρι. Φιλιά, γεια σου Τάσε. Γεια. Λοιπόν, διάλειμμα, επιστρέφουμε γρήγορα. Θυμίζουμε Αιγαίων, καταπληκτικά, πεντανόστιμα, εκλεκτά. Θα αρχίσουμε να δίνουμε και τραπέζια 50% έκπτωση για εκεί. Υπέροχα, πεντανόστιμα και εκλεκτά. Ωμέγα 3 στον οργανισμό σας. Και στο διοικητήριο. Με παραίστικο μεζεδοπολείο, 214.000 δηλιβεριά και στο Ρεόκαστρο 695666. Φυσικά Νικολαίδης, το κορυφαίο, το πιο νόστιμο, το πιο εκλεκτό παγωτό στην πόλη με σπουδαίες γεύσεις, καταπληκτικά πράγματα και ψωμί και καφεδάκι το πρωί και σφολιατοειδή, Καραολί και Δημητρίου 237 και 163 και εννοείται Τσαντεκίδης αυτοκίνητα, εκεί θα βρείτε το επόμενο αυτοκίνητό σας. Με γραπτή εγγύηση χιλιόμετρων και επαγγελματικό και γιοταχή. Και φυσικά το πηγαίνετε σε όποιον μάστορα εσείς θέλετε, το πληρώνετε όπως εσείς μπορείτε. Γι' αυτό μιλάμε ότι είναι κορυφή τόσα χρόνια το δίδυμο. Χάρης και Αβραμ Τσαντεκίδη απέναντι από τα Τζάμπο στο Ρεόκαστρο. Διάλειμμα και επιστρέφουμε! Εδώ είμαστε. Και θα τα κάνουμε τα χιλιόμετρα νοερά. Θα είμαστε κι εμείς εκεί, δίπλα στην ομάδα. Πάμε στη δεύτερη ώρα. Πάμε, φτιάχνουμε ψυχολογία, φτιάχνουμε κλίμα. Ζητάμε από εσάς που φοράτε τη φανέλα με το δικέφαλο αετό και τα μαζεμένα φτερά, εσάς που φοράτε τα 4 γράμματα στο στήθος, στο μέρος της καρδιάς, σήμερα να φέρετε την πρόκριση. Δεν μας ενδιαφέρει το σύστημα, δεν μας ενδιαφέρει το σκορ, δεν μας ενδιαφέρει το πώς. Βγάλτε πάθος, γυρίστε με την πρόκριση. Δείξτε ποιοι είστε, θυμηθείτε ποιοι είστε. Είστε οι αίτητοι πρωταθλητές. Είστε. Οι νταμπλούχοι, δις νταμπλούχοι. Αυτό ζητάμε από σας να κάνετε. Ξέρετε τον τρόπο, το αποδείξατε και στον πρώτο αγώνα στο κύπελο που γυρίσατε από ένα 0-2 που προήρθε πάλι. Και από δικά μας λάθη και από δική μας νοθρότητα και από δική μας ολιγορία και από goal of sight. Δείξτε και αποδείξτε σήμερα. Όλοι σας. Πάμε στις γραμμές. Να θυμίσω ότι Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο, η χορηγός δεύτερης ώρας 705-750, εκπληκτικά πράγματα, πεντανόστιμα ακρεατικά. Τέντα Home, Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης πηγαίνουν για Χαλκιδική να βάλουν τέντα, τα παιδιά μας ακούνε στο δρόμο, τα φιλιά μας, την αγάπη μας και ανατολικά 430-011 και δυτικά ανεβαίνοντας στην αγνώση του στρατιώτη. Και φυσικά, Κλιμάρτ, Γραβιάς και Δελφών, 9-17-46, κορυφαίος στον κλιματισμό. Αυτός είναι ο Κώστας και ο Σες και η Ντάικιν. Πάμε, να μιλήσετε εσείς. Γεια σας. Ναι. Καλημέρα. Έλα. Καλημέρα. Έπεσε αυτός, πάμε εδώ. Καλημέρα σας. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το παιδί. Καλώς τον! Καλώς τον! Τι γίνεται? Τι να γίνει, μας έχουν φάει οι δρόμοι.
Οι δρόμοι, ξενοφώνες είσαι ή και κατάλαβα λάθος? Ναι, ναι ρε φίλε, ναι ρε φίλε. Έλα, έχεις μέρες να πάρεις γι' αυτό. Έλα αγοράκι μου, σε ακούω. Έχω εξαφρανιστεί. Έλα αδερφέ μου. Τώρα αυτή τη στιγμή μπαίνω Βέρεια και μετά κατεβαίνω Αθήνα. Τέλεια. Θα είσαι εκεί, θα είσαι εκεί σήμερα από... κοντά, θα είσαι κοντά δηλαδή. Θα είμαι έξω από το Τηγάνι. Ναι. Για να ακούω τα γκολ του Στόχ και του Βαρέλα. Μ' αρέσεις. 0-2. Πώς το, πώς το πιστεύω σήμερα για το Στόχ, ρε παιδιά. Πώς το πιστεύω ότι θα θελήσει σήμερα. Στόχ Βαρέλα. Στόχ Βαρέλα. Ναι. Δεν με νοιάζει, φίλα. Στα βάλει και ο Χόλγκερ Τρίμχολτ. Δεν έχω θέμα. Απλά. Αν θέλει, θα βάλει και ο Φερέιρα. Ναι. Σωστό. Αλλά να φύγουμε με την πρόκριση. Σωστό. Αυτό μας νοιάζει, φίλε. Αυτό μας ενδιαφέρει. Αυτό. Πρέπει όλοι σήμερα να καταλάβουν πράγματα. Έτσι. Αδερφούλη, ένα ελαφρύ είναι το χώμα που θα σκεπάσει τον Νικολάκη. Φυσικά. Έτσι. Ζουμουσού, αδερφέ μου. Η πρόκριση είναι η δικιά μας. Γεια σου, ξενοφών! Γεια σου, ξενοφόντα! Γεια σου. Φιλιά! Φιλιά σου, προσοχή! Στον δρόμο, προσοχή στον δρόμο. Γεια σου, ξενοφών. Πάμε, πάμε εδώ. Καλημέρα σας. Ναι! Καλημέρα. Καλώς το παιδί! Καλώς τον! Καλώς τον! Ελάκι, δόξα τω Θεώ. Για να προλάβω να μιλήσω, ρε Κωστή, μην έρθει κανένας από πίσω. Κανένας. Προσοχή! Μην πεις όνομα, πρόσεξε! Έλα! Μετά από δύο φιλικά, η ντροπή του ποδοσφαίρου της Ελλάδος, έτσι, το λέω καλά, έτσι, να με διορθώσεις άμα κάνω λάθος. Πάμε παρακάτω, πες αυτό που θες! Λοιπόν, μετά τα δύο φιλικά που έδωσε, με τους διπλανούς και με τον αιώνιο αντίπαλο, μη γελάσεις, αιώνιος αντίπαλος είναι ο Παναθηναϊκός, λέει. Καλώς τα παιδιά, 3-0, φιλικό. Λοιπόν, παιδιά, μπαίνετε μέσα, δεν παίζετε μπάλα. Δεν χρειάζεται να παίξετε μπάλα σήμερα. Σήμερα μόνο εκνευρίστε τους. Τίποτα άλλο. Έτσι. Έτσι, έτσι. Πάρτε ρυθμό. Βάλε τραγούδια, ρε. Βάλε. Γεια σου, Άκη. Γεια σου, Άκη. Τίποτα άλλο. Σε χαιρετώ. Σε χαιρετώ. Σε ευχαριστώ. Πάμε. Πάμε. Πάρτε κλίμα. Γεμίστε το πνευμόνι σας με ΠΑΟΚ, με αυτοπεποίθηση, με τρέλα, μπείτε μέσα, πάρτε τους στο λαρίκι, δεν χρειάζεται τίποτα. Θυμηθείτε ποιοι είστε, παίξτε για σας, παίξτε για το λαό, παίξτε για τον πρόεδρο, παίξτε για την ιστεροφημία σας, για τις οικογένειές σας, για το όνομά σας, για την αξιοπρέπειά σας, παίξτε για αυτόν τον ταλαιπωρημένο κόσμο. Παρακαλώ, ναι. Έλα, Κώστα. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα, καλώς τον. Γιώργος Καλαμαριά, λοιπόν. Καλώς τον, έλα Γιωργάρα, έλα. Εγώ θα πω καλή επιτυχία και στις δύο τις ομάδες της Θεσσαλονίκης. Μακάρι να έχουμε τελικό Θεσσαλονίκης. Ναι. Και πάνω σε αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, υπάρχει πρόβλεψη να γίνει τίποτα αν περάσουν και οι δύο? Μέχρι στιγμής ο ΆΚΑ λέει. Το αν προκριθούμε κι εμείς και ο Άρης σημαίνει αλλαγή έδρας, δεν το ξέρω ακόμα. Μιλάμε για δύο αν τώρα, έτσι. Πρέπει να περάσουμε εμείς, πρέπει να περάσουν και αυτοί και τότε βλέπουμε. Αλλά δεν το ξέρω, δεν το γνωρίζω. Δεν έχει προβλεφθεί πάντως ότι σε περίπτωση που περάσουν δύο ομάδες Θεσσαλονίκης θα γίνει στο Καφτατζόγλιο. Δεν έχει συζητηθεί κάτι τέτοιο. Και δεν ξέρω και αν μπορεί το Καφτατζόγλιο. Ορίστε. Μακάρι να το δούμε και αυτό, λέω. Δεν ξέρω αν μπορεί το Καφτατζόγλιο, αν έχει τη δυνατότητα το Καφτατζόγλιο έτσι όπως είναι τώρα, σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, να φιλοξενήσει και από πλευράς ασφαλείας έναν τέτοιο τελικό. Δεν το γνωρίζω. Έτσι. Δεν ξέρω. Όπου και να γίνει, εμείς εκεί θα είμαστε. Ας περάσουμε πρώτα και βλέπουμε μετά. Αυτό έχει σημασία. Έτσι. Θα περάσουμε, δεν υπάρχει. Κοίταξε να δεις, σήμερα δεν έχει, όπως είπες, δεν έχει ούτε συστήματα, ούτε το ένα ούτε το άλλο. Το μαχαίρι στα δόντια. Έτσι. Εδώ δεν υπάρχουν πράγματα που διδάσκονται στις σχολές προπονητικής, που υπάρχουν στα βιβλία. Δεν θα τα δείτε γραμμένα το. Βγάλε πάθος, βγάλε τρέλα, σφίξε τις γροθιές σου όπως τα τάκλινγκ πέρσι με τον Γαύρο. Εδώ που κάναν τάκλινγκ στο κέντρο, στο πουθενά. Στο πουθενά, φίλε, το τάκλινγκ. Στο προάβλο της Αγιαβαρβάρας έκανε τάκλινγκ ο άλλος και έσφιγε τις γροθιές. Αυτό δεν θα το δεις πουθενά γραμμένο. Να θυμηθούν το ΠΑΟΚ του πρώτου παιχνιδιού μετά το 15. Σωστό, ακριβώς. Το ΠΑΟΚ της ανατροπής. Του πρώτου παιχνιδιού μετά το 15.
ο Γάβρος θα φάει τετράμπαλο. Της ανατροπής. Ας θυμηθούνε τις πεταμένες φλέβες, τις πεταμένες φλέβες του Μίσιτς και ας παίξουν και για τον αδερφό τους, το Μίσιτς. Το 3-2 εδώ μέσα ήταν λίγο το σκορ μετά το 15. Τέλος πάντων. Κάτι άλλο που ήθελα να σε ρωτήσω. Ό,τι θες. Η δανεική μας, ναι, από ομάδες που πλέον δεν είναι στο πρωτάθλημα. Δεν μπορούν να παίξουν τώρα. Αν με ρωτήσεις αυτό, σε προλαβαίνω για να μην... Αυτό. Δεν μπορούν. Ο Άρντα, ας πούμε, δεν μπορεί τώρα. Ο Κάτσε, δεν μπορεί. Ο Χατζηστραβός, δεν μπορεί. Δεν μπορείς να τους χρησιμοποιήσεις τώρα. Αυτό είναι το... Ναι. Δηλαδή θα ήταν μεγάλη λύση. Ναι. Ο τρελός ειδικά, ε. Ναι. Αυτό σκεφτόμαστε όλοι. Μάλιστα. Λαράκια, ο τρελός, επειδή τον πέτυχα τις προάλλες κάτω στην... Αριστοτέλος εγώ τον έχω πετύχει 2-3 φορές. Ναι. Εγώ τον έχω πετύχει στην Τζιμισκή. Λοιπόν, επειδή τον πέτυχα λοιπόν... Κάπου εκεί πρέπει να μένει. Κάπου πρέπει να μένει κέντρο. Κάπου εκεί πρέπει να μένει. Λοιπόν, επειδή τον πέτυχα και είχαμε μια συνομιλία, είναι τρελαμένος, έτσι και τον βάλει μέσα, δεν μπορείς να φανταστείς. Θα δούμε εκεί τι θα γίνει. Αυτό το παιδί, εκεί φίλε, λίγο να το... είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση που θα τη συζητήσουμε μετά από το σημερινό, όταν τελειώσουν τα μάτς, ασχοληθούμε εκτενώς με το ρόστερ. Θα κριθεί και αυτός από τον νέο τεχνικό διευθυντή, από τον νέο προπονητή αν έρθει άλλος ή από τούτον αν μείνει αυτός. Έτσι. Είναι μια τελείως ξεχωριστή και ιδιαίτερη περίπτωση, είναι μια από μόνος του μια κατηγορία. Ο Βάρντα. Έτσι. Λοιπόν. Απλά δεν είναι τις παρούσεις τώρα να μιλήσουμε για τον Βάρντα, ναι. Και για να κλείσω, ναι, εφόσον σήμερα γίνει ό,τι γίνει, ό,τι και να γίνει, ναι, θέλω μια χάρη από σένα. Πες μου, ό,τι θες. Σε μία από τις επόμενες εκπομπές να ασχοληθείς αποκλειστικά με τον μπασκετάκι. Ναι. Υπόσχεση. Πάλι εκεί, ανατροπή. Να κάνει το ρεπορτάζ. Ανατροπή. Του, διάβαζα τώρα. Διάβαζα πριν τον Μοσχοβίτη που λέει ότι άκυρος τελικά ο Μέξας, φεύγει ο Χατζόπουλος. Άλλο θα έρθει μάλλον ο Χάρης Μαρκόπουλος. Δηλαδή εκεί ρε παιδιά δεν βρίσκει ηρεμία εκείνο το τμήμα. Αυτό που είχα ακούσει εγώ για τον Τεντέν, τι γίνεται με αυτή την περίπτωση? Τίποτα, το βρήκε πολύ δικός μου άνθρωπος έξω στον δρόμο και το ρώτησε και λέει δεν ξέρω τίποτα παιδιά, δεν μου έχει προτείνει κανένας τίποτα. Είπε για τον Κόρφα μιλάς έτσι? Ναι. Τίποτα. Δεν μου έχει πει κανένας τίποτα. Δεν ξέρω πώς βγήκε αυτό. Είπε ο άνθρωπος και τον πιστεύω κιόλας. Και τον άνθρωπο που το είπε, επειδή είναι πολύ δικός μου άνθρωπος, είναι κουμπάρος μου, ας το πω έτσι, και φίλος 20 χρόνια, μου λέει πέτυχα τον Τεντέν έξω και του είπα τι γίνεται, γυρίζεις? Και είπε δεν ξέρω τίποτα. Μου έχει πει κανένα τίποτα. Μακάρι να γίνει, μακάρι. Εντάξει. Εγώ τον πιστεύω πολύ τον Τεντέν. Σε χαιρετώ. Λοιπόν, αυτά. Φιλιά. Να σε καλά. Με την πρόκληση, να σε καλά. Αυτό θέλουμε. Αυτό θέλουμε όλοι μας. Πάμε εδώ. Καλημέρα σας. Ναι. Την καλημέρα από τα όμορφα Τρίκαλα. Ω, καλώς το φιλαράκι μου. Ο Γιάννης. Γεια σου, Γιάννη. Καλά, αδερφέ. Δόξα τω Θεώ. Βασικά, εγώ πήρα για να ευχηθώ καλή επιτυχία στην ομάδα μας σήμερα. Έτσι. Και δεν θα κρατήσω τη γραμμή μόνο αυτό. Και αν γίνεται, θα μου βάλεις λίγο το τραγούδι, λίγο, όσο έστω και 20-30 του χρόνου, το μαγιά μου που είναι παουτζής. Πριν λίγο το βάλαμε, το ξαναβάλουμε. Είμαι έτοιμος. Κατευθείαν. Τώρα μπήκα σε γραμμή, συγγνώμη κιόλας. Φιλέ, okay. Σε αυτά τα πράγματα δεν χαλάμε χατήρι, φιλέ. Αυτά τα πράγματα ξέρεις πώς γίνονται. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι απλά γίνονται, φίλε. Πάω καθώ. Πιο γρήγορος και από τον άνεμο. Που πριν από 6 μήνες δεν ήξερα να πιάσω κονσόλα, αγόρι μου. Αλλά θα ήθελα κάποια στιγμή το τηλέφωνό σου. Το ήθελα. Βεβαίως. Κάτι που τρίκα να σου στείλω. Βεβαίως. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κανα Λουκάν Κουτρουκαλινό, έτσι, καλό. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Πού μπορώ να το πάρω αυτό? Θα μιλήσουμε εκτός αέρα. Θα μιλήσουμε εκτός αέρα. Okay. Στο ίδιο νούμερο okay, κάποια στιγμή. Εντάξει. Καλή σου μέρα. Να είσαι καλά, φιλαράκι μου. Καλό υπόλοιπο. Σε χαιρετώ. Σε χαιρετώ. Yeah. Πάμε. Ναι. Εδώ. Γεια σας. Το προγιούτρο αδέρφια μου. Ο καλός τον. Καλός το παιδί. Λακωνικός θα είμαι και σήμερα. Μόνο ενωμένοι. Έτσι φίλε. Δεν το ξεχνάμε ποτέ. Είναι σήμερα πάνω απ' όλα η ένωση που θα μας φέρει την πρόκριση. Μπείτε μέσα, πάρτε την πρόκριση ή εμείς ή κανείς. Και κάντε μας υπερήφανους. Ακριβώς. Και τους εαυτούς σας και όλο τον οργανισμό ΠΑΟΚ. Όπου είναι αυτός, από Ανατολή μέχρι Δύση και από Βορρά μέχρι Νότο. Ακριβώς. Και τα υπόλοιπα αύριο, αδέρφια, μόνο ενωμένοι. Τίποτα άλλο, ευχαριστώ. Γεια σου Αποστόλη, γεια σου Γκόραν.
τίποτα δεν κάναμε σε αυτή τη μακρόχρονη ιστορία του συλλόγου όταν δεν ήμασταν ενωμένοι. Τίποτα. Νόμος, παιδιά. Ναι, με τις διαφωνίες, με τις διαφορές, με την αντιπαράθεση, με το διαξυφισμό, βεβαίως, γιατί ο κόσμος του ΠΑΟΚ ποτέ δεν ήταν πρόβατο. Ποτέ δεν υπήρχε μία άποψη, ποτέ δεν υπήρχε κάποιος να επιβάλλει ένα πράγμα μόνο. Αλλά στο τέλος να βασιλεύει και να νικάει η αγάπη για το σύλλογο, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και να βάζουμε στο πλάι τους εγωισμούς, τις συμπάθειες, τις αντιπάθειες. Αυτό μετράει. Η αγάπη για τα τέσσερα γράμματα. Ναι! Γεια σας! Έλα, Αγουστή, καλημέρα. Καλώς το Στελάρα! Έλα, αγοράκι μου, έλα. Καταρχήν, σήμερα θέλω να δω μια σοβαρή τακτική από τον κύριο Φερέιρα. Δύο παιχνίδια με τον προπονητή του Ολυμπιακού είναι στο μηδέν. Θέλω σήμερα να πάρει τη ρεβάνς και τακτικά και εμφανισιακά. Ναι. Θέλω να στήσει την ομάδα, επιτέλους να τη στήσει σωστά. Να μην του το να να πάρει, πάρει το κέντρο όπως το πήρε στα δύο παιχνίδια του πρωταθλήματος. Δεν ξέρω, φίλε, σήμερα αισιοδοξώ, δηλαδή ότι έχω τον Εσίτη μια ταλίκα στο κέντρο που θα είναι ανάχωμα. Βέβαια. Έχει παρουσιάσει άλλη εικόνα η ομάδα, αλλά θέλω και ο προπονητής στην ομάδα να την βοηθήσει. Με τις αλλαγές, με την τακτική, με οτιδήποτε. Οι παίκτες να βγάλουν πάθος, ψυχή και για τον εαυτό τους, γιατί όσοι δεν θα βγάλουν πάθος και ψυχή δεν έχουν δικαίωμα στην επόμενη σελίδα του ΠΑΟΚ. Από αυτά τα παιχνίδια κρίνεται και ο παίκτης και ο προπονητής. Σωστό αυτό που λες. Είναι ένας τέτοιος αγώνας που λες, είμαι εδώ, έχω κάνει πράγματα, αλλά έχω κι άλλα να δώσω. Ή είμαι εδώ, έδωσα, αλλά δεν έχω να δώσω άλλα. Δεν έχω, ρε παιδιά, τι να κάνουμε, να βγάλω από το πηγάδι που έχει χώμα μέσα να βγάλω νερό. Ό,τι είχα να δώσω, το έδωσα και στέρεψα. Είναι ένα τέτοιο μάτς σήμερα, Στέλιο. Όποιος έχει ζημιά σήμερα θα το δείξει. Εντάξει. Τώρα, όποιος έχει αποφασίσει ότι δεν μπορεί, δεν θέλει, δεν έχει, τότε θα το δείξει σήμερα και ελπίζουμε να μην αποβεί μοιραίο αυτό. Να μην είναι παραπάνω από ένας-δύο. Κι αν είναι έτσι, να βγουν να μπουν αυτοί που πρέπει. Και μπορούν και θέλουν και τρελαίνονται. Είτε λέγεσαι Στόχ, είτε λέγεσαι Τζόλης, είτε λέγεσαι οπωσδήποτε λέγεσαι. Δεν με ενδιαφέρει. Και περιμένουμε από την ελληνική δικαιοσύνη επιτέλους ακριβώς να κάνει το χρέος της και να δούμε το ύψος της. Να πω ότι σήμερα αποκλείεται να βγει κάποια απόφαση, Στέλιο, έτσι. Σήμερα εννοείται, σήμερα ξεκινάει. Η εκδίκαση. Αλλά εγώ πιστεύω ότι είναι η δικαστική διαμάχη και αυτή θα φτάσει μέχρι το κάτσε. Για το φερόμενο στημένο παιχνίδι. Για Μαρινάκη και Ολυμπιακό. Για υποβιβασμό του Ολυμπιακού στη Β' Εθνική. Για αποκλεισμό άπαξ διαπαντός και εσαΐ για το Μαρινάκη από το ελληνικό ποδόσφαιρο. Τα λέω έτσι γιατί αυτές είναι και αυτές είναι οι κατηγορίες. Ναι, δεν υπάρχει αφαίρεση βαθμών, το τονίζουμε. Είναι ή υποβιβασμός ή αθώωση. Μαντέψτε τι θα γίνει. Medium. Μακάρι να γίνει έκκληση, ναι. Γιατί με αυτή τη δικαιοσύνη δεν είχαμε να περιμένουμε και πολλά. Αλλά επειδή θα πάει μέχρι το ΚΑΣ η υπόθεση, φίλε, εγώ αισιοδοξώ, έχει πολύ δρόμο μπροστά. Με τη νίκη, παιδιά, και με τσαμπουκά, τίποτα άλλο. Γεια σου, Κωστή. Φιλιά. Γεια σου, Στελάρα μου, γεια σου, Στελάρα μου. Λοιπόν, τελευταία γραμμή, παιδιά. Πριν το διάλειμμα, πάμε εδώ. Ναι! Έλα, ρε Κωστάκη, καλημέρα. Καλώ τη Βαλανιδωράχη. Μην καλείτε άλλο να πάω σε διάλειμμα, Βασιλάκι μου. Σε ακούω με πολύ προσοχή, αδερφέ μου. Έλα. Λοιπόν, θέλω να στείλω τις ευχές μου στον Θοδωρή τον Ανδρουτσόπουλο για τα χρόνια του πολλά, δηλαδή τα γενέθλια. Να είναι πάντα ευτυχισμένος άνθρωπος, ξέρω ότι μας ακούει. Λοιπόν, τώρα για το σημερινό παιχνίδι, μάλλον θα ξεκινήσω με το τελευταίο που είπε ο προηγούμενος για τα δικαστήρια και αυτά. Εδώ το έχω ξαναπεί πάλι ότι τα δικαστήρια θα αποφανθούν να τιμωρηθεί να πέσει ο Ολυμπιακός, όμως από τη στιγμή που υπάρχει και η ΕΠΟ και θα τους αθεώσει όπως έκανε και με τον Όφη και με τον Εγινιακό, λοιπόν, ας μην περιμένουμε τίποτε, δηλαδή να είχαμε να λέγαμε. Δεν γίνεται τίποτε. Ξεχάστε το. Το δικαστήριο θα τιμωρήσει και η ΕΠΟ θα τους απαλλάξει. Οι μόνοι που έχουν τη δυνατότητα να τους τιμωρήσουν για πάντα είναι το ΚΑΣ. Το ΚΑΣ βέβαια δεν νομίζω να φτάσει και αυτή σε αυτό το σημείο να ασχοληθεί. Πιστεύω μόνο από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Τώρα για το σημερινό παιχνίδι. Δεν χρειάζονται πολλά λόγια, Κωστή μου. Δεν χρειάζονται. Σήμερα διορθώνεις μια, συμμαζεύεις μάλλον μια κατάσταση που έχει
ξεχυλίσει το κακό στην ομάδα μας και αν θέλεις τη συμμαζεύεις προπονητές και παίχτες μαζί. Γιατί αυτά τα δύο πάνε μαζί. Δεν μπορεί ούτε ο προπονητής να κάνει τίποτε, αλλά ούτε και οι παίχτες χωρίς τη βοήθεια του προπονητή στις κατάλληλες αλλαγές που θα χρειαστεί η ομάδα, στο στήσιμο που θα μπει μέσα, την ψυχολογία που θα πρέπει να έχουν για να πάρουν αυτό το παιχνίδι. Γιατί, πώς το λένε, ο αντίπαλος σου απέναντι είναι ισχυρός. Δεν είναι να τον υποτιμάς. Άσχετα αν εμείς τον κάναμε ισχυρό, για μένα. Γιατί ναι, εμείς είμαστε πολύ ανώτεροι, ποιοτικοί, παίχτες, όμως κατάφεραν με τον τρόπο τους οι δικοί μας οι παίχτες και όχι ναι, άλλοι να μας φέρουν σε αυτή τη στιγμή το να περιμένουμε αυτό το μοναδικό παιχνίδι να εξηλειωθούμε αυτή τη χρονιά. Έστω και με αυτό τον τίτλο προσωπικά εμένα με ικανοποιεί. Λοιπόν, θέλω να στείλω τους χαιρετισμούς μου, ξέρω σε ακούει καθημερινά στον κούλι μου στην, από το βορρά μέχρι τον νότο. Στη Στοκχόλμη, στα παιδιά εκεί, στην ασπρόμαυρη κλινική. Τα ζούμε, στα και Στοκχόλμης, έτσι. Και σε όλο τον κόσμο που μας ακούνε διαδικτυακά. Να είσαι μια όμορφη μέρα και πιστεύω αύριο να είμαστε πλέον χαρούμενοι. Γεια σου Κούδα, θα είμαστε. Σε χαιρετώ, φιλιά, φιλιά. Γεια σου Βασιλάκι μου. Διάλειμμα, επιστρέφουμε γρήγορα. Θυμίζω, Κοφίνη, υπέροχος χώρος για γάμους, για βαφτίσεις, για εταιρικές εκδηλώσεις στην 25η Μαρτίου 79 στον Εύοσμο. Με εξαιρετικά πιάτα, ο Γιάννης Φιντάνης εκεί, αλλά και χώρος όπως σας είπα για γάμους, για βαφτίσεις, με φανταστικό μενού, με εξαιρετικές τιμές, με live την Τρίτη πρόγραμμα. Πέρασα χθες από εκεί, υπέροχος ο χώρος, πάρα πολύ όμορφο το μέρος στον Εύοσμο 25η Μαρτίου 79. 2-31-60-11-3-3-3. Διάλειμμα και επιστρέφουμε! Μου έλεγε κάποτε, πάρα πολύ σημαντικός παίχτης, πολύ μεγάλος, τώρα πλέον παλέμαχος, το ρώτησα κάτι που πάντοτε με απασχολούσε και σαν παιδί είχα αυτή την απορία. Πώς νιώθει ένας ποδοσφαιριστής πριν από τέτοια μάτς? Πώς νιώθει την ώρα που ξέρει ότι θα μπει και πάνω του έχει εκατομμύρια μάτια. Έχουν εναποθέσει την πίστη, την ελπίδα για πρόκριση, για ένα πρωτάθλημα, για μία νίκη. Εκατομμύρια μάτια. Εκατομμύρια καρδιές, εκατομμύρια ψυχές. Πώς μπορείς να νιώθεις εκείνη τη στιγμή? Μου είπε λοιπόν ο σπουδαίος αυτός ξένος που ήρθε στη χώρα μας και έγινε πιο Έλληνας και από τους Έλληνες. Άκουσε, Κωστή. Φυσικά και υπάρχει άγχος. Αν όμως έχεις προετοιμαστεί σωστά, παρακαλάς να περάσουν οι ώρες, παρακαλάς να περάσουν τα λεπτά, να έρθει η στιγμή του αγώνα. Δεν περνά ο χρόνος. Αυτό είναι το ένα που μου είχε πει. Και το δεύτερο, ότι ανεβαίνοντας εκείνα τα σκαλοπάτια για να βγεις στο ναό, νιώθεις ότι έχεις στην πλάτη σου 400 κιλά βάρος, σαν να έχεις επάνω σου, σαν να φοράς στην πλάτη σου μια μαρμάρινη πλάκα χοντρή. Τέτοιο είναι το βάρος. Όταν όμως πατήσεις το χορτάρι, τότε τα ξεχνάς όλα. Πάνε όλα περίπατο. Αυτό κάντε σήμερα. Ξεχάστε τα όλα. Μπείτε μέσα και διορθώστε ένα μέρος. Ένα μέρος από τα άσχημα τα φετινά. Δώστε όμως απάντηση. Δώστε χαρά και ικανοποίηση στον κόσμο. Πάμε στις γραμμές 2310-287-888 για άλλο ένα τεταρτάκι να μιλήσουμε αντάμα. Πριν πάω στις γραμμές θα πω το εξής. Με ρωτάτε για εντεκάδα και τα λοιπά. Παιδιά, όποιος σας πει ότι ξέρει εντεκάδα, τι να πω. Μπορεί να είσαι στο μυαλό του Φερέιρα, ειδικά σε τέτοιο παιχνίδι. Από ό,τι φαίνεται, δύσκολα και ο Βιερίνια και ο Πέλκας δεν είναι 100% καλά και οι πιθανότητες, όπως μας είπε και χθες ο Κώστας Βασιλόπουλος, είναι περισσότερο στο να μην παίξουν παρά στο να παίξουν. Ειδικά ο Πέλκας είναι λιγότερες οι πιθανότητες από το Βιερίνια για να παίξει απόψε. Και καταλαβαίνετε, δύο παίκτες, ειδικά σαν αυτούς, πόσο σημαντικοί θα ήταν απόψε. Γιατί ο Αντρέ και ο Δημητράκης δεν χρειάζεται να τους εξηγήσουμε τίποτα για τη σημασία αυτού του αγώνα. Δεν χρειάζεται να τους πούμε τίποτα για πάθος, για τρέλα, για αυταπάρνηση.
Το έχουν από μόνοι τους και το ξέρουμε ότι σε κάθε παιχνίδι δίνουν την ψυχή τους. Δεν μπορεί να τους πεις τίποτα για αυταπάρνηση, για το ότι δεν κυνηγάνε κάθε παλιά, για το ότι δεν σκυλιάζουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ακόμα λοιπόν και αν δεν παίξουν ή ακόμα και αν δεν ξεκινήσουν, θα μιλήσουν στους υπόλοιπους. Είναι δύο από τα παιδιά που θα μιλήσουν στους υπόλοιπους, που θα μεταλαμπαδεύσουν αυτό το αίσθημα ευθύνης σήμερα, αυτό το πάθος, αυτή την τρέλα για την πρόκριση. Θα υπενθυμίσουν, θα αφυπνίσουν. Ξέρουν πώς, ξέρουν. Λοιπόν, έρχομαι στις γραμμές για να μην σας αφήνω άλλο να περιμένετε. 2310-287-888. Ζούμου σου λέμε. Αυτές είναι στιγμές, αυτές είναι βραδιές που γράφεις ιστορία. Πέταξε τους έξω και προχώρα να πάρεις το κύπελο. Και επειδή άκουσα και κάτι φωνούλες τελευταία, έλα μωρέ λέει το κύπελο. Σοπάτε ρε παιδιά, αλήθεια, φτάσαμε σε αυτό το σημείο? Γιατί πήραμε 50 κύπελα τα τελευταία 50 χρόνια? Είναι λάθος νοοτροπία. Το κυπελάκι. Το κυπελάκι βεβαίως, το κύπελο Ελλάδος φίλε. Τίτλος, κούπα, κατσαρολικό. Να μην μείνει η ομάδα χωρίς τίτλο άλλο ένα χρόνο. Να έχει σερή κατακτήσει τα τελευταία χρόνια. Δεν ξέρω αν το έχει πετύχει καμιά άλλη ομάδα 4 συνεχόμενα κύπελα. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Θα ρωτήσω το Μάνταλο. Γεια σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί ρε. Κονσόρτσιουμ. Τι, τι γίνεται ρε Παναγιώτη. Έλα κονσόρτσιουμ. Όλα καλά. Έλα αδερφέ μου. Λοιπόν, ναι, κοίταξε να δεις. Ο Μίρτσος σαν παλιός ποδοσφαιριστής έλεγε το εξής. Ναι. Ότι το πρώτο πράγμα που κάνει τον ποδοσφαιριστή να γίνεται ποδοσφαιριστή είναι η γκάβλα να παίξει. Βέβαια. Δηλαδή, πολύ μεγάλη υπόθεση. Και αυτός έχει παίξει και το ξέρει έτσι. Από πρώτο ναι, χέρι. Ναι, ναι. Ακριβώς. Λοιπόν, πιστεύω ότι θα το βγάλουν αυτό το πράγμα. Όσο για το σύστημα, το σύστημα δεν με ενδιαφέρει, αρκεί να είναι Γιούρια. Όπως συνδέσανε οι Έλληνες το δράμα για τα ντρεπενάκια. Αυτό περιμένω. Γιούρια, κατάλαβες, φαντάζεσαι. Γιούρια. Τους πιάνε προπονητής φίλε με αξία και τα λοιπά, τον Ατάλο. Okay, I want to tell you. Today, Mr. What system? The system today is Γιούρια. Γιούρια. Take them, take their heads, take their heads. Αυτό είναι Νικηταράς. Ο Νικηταράς έσπασε 3-4 για τα γάνια πάνω στους Τούρκους. Έτσι πρέπει να τους δούμε σήμερα. Κοίταξε, θα σου πω Παναγιώτη, πέρα από το χαβάλε, νομίζω ότι, αν θέλετε να μιλήσουμε λίγο περισσότερο για μπαλίτσα, βάζοντας ένα γκολ εμείς στο πρώτο τέταρτο, τους γαμπίμπι την ψυχολογία, τους διαλύεις. Ω, βεβαίως. Έτσι. Βεβαίως. Χωρίς αυτό να σημαίνει όμως ότι μπαίνουμε, άιντε όλοι μπροστά, φουλ, και πίσω δεν μας νοιάζει. Διότι, διότι θα είναι το ίδιο άσχημο αν γίνει 1-0, αν προηγηθούν αυτοί νωρίς και φάμε και ένα δεύτερο και μετά τρεχάτε ποδαράκια μου, κατάλαβες, θα βαρύνουν τα πόδια, αμάν άχος και τέτοια. Βεβαίως. Άρα, προσεγμένα πιστεύω, χωρίς να είμαι ούτε προπονητής, ούτε ειδικός αναλυτής, προσεγμένα πίσω, να μην γίνει λάθος, δεν λέω ταμπούρι, γιατί και αυτό είναι λάθος Παναγιώτη, έτσι. Το ταμπούρι είναι επίσης λάθος. Ταμπούρι, ταμπούρι, άμα είσαι συνέχεια ταμπούρι, θα σε βρούνε κάποια τρύπα. Μα, δεν γίνεται. Κάποια στιγμή θα γίνει ένα λάθος, ρε φίλε, ανθρώπινο είναι. Γι' αυτό. Βέβαια. Άρα λοιπόν, προσοχή θυμάσαι, πίσω. Συγγνώμη. Ναι. Θυμάσαι εκείνη την περίπτωση στην ΑΕΚ. Κερδίζαμε 1-0 και κάνανε 500 πόσο το θυμάμαι. Ήμασταν ταμπούρι. Πώς το θυμάμαι. Από κάνα δύο χρόνια, τρία. Το θυμάμαι. Πώς το θυμάμαι. Πώς το θυμάμαι. Με μια στραβή μπήκε τον γκολ. Δεν πρέπει. Εγώ λέω το εξής λοιπόν. Με προσοχή. Σήμερα ναι, θα είναι η αρχή μιας ανάκαμψης. Να ρωτήσω λιγάκι τον Μπέλκα και τον Βιερίνια, τους έχει στην αποστολή. Τους έχει στην αποστολή, μεν, αλλά δεν είναι το στόχ, ακόμα το έτσι. Το, και το στόχ βέβαια. Εγώ πιστεύω, έχω μια διέστηση, δεν ξέρω βασικός, αλλά εγώ θα βάζα στη μία πτέρυγα το στόχ. Δεν ξέρω τώρα, Λιμνιό στόχ, Λάμπρου στόχ, ξέρω εγώ, γιατί ο Μπίσεσβαρ είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Θεωρώ ότι ο Μπίσεσβαρ θα προσέφερε απόψε περισσότερο 20 λεπτό, μισάωρο. Θέλει ο Μπίσεσβαρ, όπως τον βλέπω να κινείται, θέλει ψυχολογική υποστήριξη. Δεν ξέρω τι θέλει το παιδί, είναι ένα χρόνο δεν το βλέπετε. Από τον Άγιαξ και μετά δύο μάτς. Μετά το μάτς με τον Άγιαξ δηλαδή ήταν, έπεσε κατακόρυφα. Αφού έκανα χαβαλέ και έλεγα προχθές, νομίζω ότι είναι σωσίας. Ελπίζουμε, πάμε για δύο αποτελέσματα. Φυσικά. Φυσικά. Φυσικά.
Αυτό πρέπει να το εκμεταλλευτούμε. Έχουν την πίεση. Έτσι. Έχουν την πίεση. Μην γυρίσει αυτό την ώρα του παιχνιδιού. Μην αλλάξει. Μην μεταφέρουν σε εμάς την πίεση. Αυτό. Έγινε Παναγιώτη. Σε ευχαριστώ. Γεια σου κονσόρτσιουμ. Να σε καλά, να σε καλά. Πάμε εδώ. Ναι. Ναι. Όχι, όχι. 2310-287-888. Τι ωραίος ο Μάριος Λουπάσης, παιδιά. Τι ωραίο πράγμα έχει φτιάξει εδώ. Δεν το συζητώ. Αυτό γίνεται χαλή. Θα πάρω να ζητήσω και άδεια από το παιδί. Να μπορώ να τον βάζω αυτό στην εκπομπή. Λοιπόν, πάμε εδώ. Ναι! Όχι, πέσαμε. 2310-287-888 για άλλα 4-5 λεπτουδάκια. Να πω το εξής. Έτσι! Έτσι, έτσι, έτσι! Το πιο πιθανό λέμε, είναι να πάει όντως με 3 χαφ, να μπλοκάρει τα 3 δικά τους χαφ, το τρίγωνο που έχει βρει ο Μάρτινς, και να μην δούμε την εικόνα που είδαμε στα 2 μάτς πρωταθλήματος, στα χαφ μας. Τον Τζιμίκα να κάνει βόλτες και τον Γεγέρμε να αλωνίζει και τον Μπουχαλάκη. Λες και είναι ο Τσάβη και ο Ινιέστα. Πάμε στις γραμμές. Ναι, παρακαλώ. Ρε μάγια. Τρεις έριξες. Να ξέρεις. Τρεις. Αγόρι μου. Δηλαδή αυτά δεν είναι τάκλινγκ, αυτά είναι φίλε. Ναι. Αγόρι μου, ξέρεις ότι μπορώ και 13. Είσαι βουνό, είσαι οροσειρά. Είσαι ένα αγόρι με δυνατότητες. Δεν με λένε τζάμπα αρκουδιάρι. Έτσι, έτσι αγοράκι μου. Αρκουρδουπάοκ, όχι αρκουδιάρι. Αρκουρδουπάοκ. Λοιπόν, καταρχήν. Ναι. Σήμερα θέλω να παίξει η ομάδα και για έναν λόγο παραπάνω. Πες τον. Ο οποίος είναι στο ανώδερο. Χριστάρα χρόνια σου πολλά. Ο, τι, ο Τσικός έχει σήμερα γενέθλια. Πλάκα κάνεις. Ισχύει. Δεν κάνω καθόλου. Αδερφός, είδες που έβαλα βερσιόν ανώβερο χωρίς να ξέρω και αναφέρθηκα στον Χρήστο. Χωρίς να το ξέρω. Δεν κάνω καθόλου. Ένα λόγο παραπάνω. Εγώ θα σου πω έναν λόγο ακόμα. Ένα λόγο ακόμα. Και είναι το καλύτερο δώρο που μπορεί να του κάνει. Αυτό φίλε. Αυτό. Ειδικά εκεί πέρα μέσα. Υπάρχει άλλο ένα παλικαράκι που χθες εγχειρίστηκε ο Γιαννάκης της Χρύσας που δίνει και αυτό στο δικό του αγώνα. Είναι παλίκαρος, τον αγαπώ πολύ, το ξέρει, τον λατρεύω. Είναι παλικάρι, βγαίνει δυνατός, είναι μαθημένος στις μάχες. Είναι ατσάλι ο Γιαννάκης, ατσάλι. Παιδάκι, δεν είναι παιδί μόνο της Χρύσας. Είναι παιδί του αθλητήριου. Ακριβώς. Είναι ολονών μας παιδί. Ακριβώς. Και η δική του περιπέτεια είναι και η δική μας περιπέτεια. Αλλά είναι μάγκας, είναι παοκτσάκι, είναι από ατσάλι. Μια χαρά πήγαν όλα. Δεν ήταν κάτι έκτακτο, μου έγραψε η Χρύσα. Ήταν μια ρουτίνας. Παρόλα αυτά όμως, σήμερα παίζουμε και για αυτόν. Μια πρόκληση και για το Γιαννάκι μας. Έτσι. Λοιπόν. Εγώ. Το μόνο που με διαφέρει. Α, νόμιζα θα λέγες. Το μόνο που θυμάμαι. Από παιδί μικρό. Είναι να τελειώνω το δημοτικό. Μπορώ να πω εγώ, εσύ βγες και πες κάτι άλλο. Να γράφω. Ναι, βεβαίως. Να γράφω στον υπολογιστή μου. Το μόνο που έχω να πω είναι το πρώτο συνθετικό στο σημερινό σκορ να είναι 0. Το άλλο δεν με ενδιαφέρει. Πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λες. Και για αυτούς που λένε για το κυπελάκι. Όχι ρε παιδιά. Έτσι. Δεν είναι ωραίο αυτό, παιδιά. Λοιπόν, δεν είναι. Είναι το τυπελάκι. Είναι ένα. Άφησε με να ολοκληρώσω. Πες αυτό που θες. Λοιπόν, αυτό που λένε. Το κυπελάκι, έτσι. Ας το γεμίσουν ξυδάκι και ας το πιούνε. Δεν είναι ωραίο. Είπαμε, η αλαζονία και η έπαρση δεν περπάτησε ποτέ χέρι-χέρι με τον ΠΑΟΚ. Έτσι. Δεν είναι ωραίο να απαξιώνουμε μόνοι μας. Λες και τα τελευταία 20 χρόνια έχουμε πάρει 20 κύπελα. Το ψήλωμα δεν είναι, δεν είναι ωραίο το ψήλωμα. Έτσι, μια φιλική συμβουλή. Και θέλω τελικό την ΑΕΚ. Όχι το συμπολίτη, την ΑΕΚ θέλω.
Από αύριο ασχολούμαστε. Θέλω να είμαι η πρώτη ομάδα στον πλανήτη. Έτσι. Που θα κερδίσει τέσσερις φορές. Που θα έχω τέσσερις στα τέσσερις και κουβαλιδεί το Μάνταλο. Θα γράψει ρεκόρ ο Μάνταλος. Θεωρώ ότι ο Μάνταλος από μόνος του... Ναι, θα δηλώσει κόλλημα, θα δηλώσει, θα αρρωστήσει. Πει... Όχι, περίμενε, είπα Μάνταλος. Παιδιά, Μέση... Δεν μπορώ άλλο. Τι είπες? Δεν. Εγώ δεν σηκώνω. Δεν. Μα... Για, πάρε αυτό που λέει για πουλοανύψωση. Πάρε μήπως για κυπελοανύψωση. Όχι, δεν θέλω. Δεν μπορώ άλλο, αφήστε με να φύγω. Δεν αντέχω. Θα κάνει ρεκόρ μιλάμε κύριε. Τέσσερα στα τέσσερα. Αγόρι μου. Περνάμε εμείς πρώτα. Γιατί και μετά όλα τα άλλα. Παυλάρα. Αμπράβο, όχι, περάσαμε. Να πω και κάτι άλλο. Σήμερα έχουμε την πρόκριση στο τσεπάκι. Έτσι. Να πω και κάτι άλλο, Παύλε, πριν κλείσουμε. Έχω άλλη μια γραμμή που περιμένει, αλλά θέλω να το πω. Η εικόνα που μου είχε αποτυπωθεί εμένα από την ανατροπή του πρώτου αγώνα είναι οι πεταμένες φλέβες στο λαιμό του Μίσιτς και η κραυγή παρέα με τον Πέλκα. Αυτοί οι δύο έφεραν αυτό το σκορ. Ήταν οι βασικοί παράγοντες, όπως θυμάστε, για την ανατροπή. Παίξτε και για το Γιώζιπ σήμερα. Παίξτε και για το Πελικάρι που περνάει μεγάλη περιπέτεια. Παίξτε και για αυτόν. Έτσι. Παίξτε. Η πρόκριση, χαρίστε του την πρόκριση. Πήγε, τους μίλησε πριν την προπόνηση, Παύλε, τους εμψύχωσε αυτός που περνάει το μεγάλο Λούκι. Έτσι. Αυτό. Και θα κλείσω με μία απορία. Ναι. Εκεί κάτω στη Χαβούζα, πότε επιτέλους θα κάνετε ένα αντιντόπινγκ κοντρόλ? Ο άλλος είναι 37, ο άλλος είναι 37 χρονών, τρέχει από το πρωί μέχρι το βράδυ και δεν παθαίνει και μία κράμπα. Γεια σου Παύλε, φιλιά, φιλιά, γεια σου αγοράκι μου. Πορτοκαλάδες που πίνουν. Φιλιά, φιλιά, γεια, γεια. Πάμε εδώ, ένας ακόμα, ναι. Όχι, έπεσε. Λοιπόν, τέλος, παιδιά, τέλος. Είδατε έτσι, όλη τη βδομάδα. Δεν παίζει ο Βαλμπουενά και είναι τραυματίας ο Βαλμπουενά και εκτός 18 θα μείνει ο Βαλμπουενά. Καλά, παιδιά, δηλαδή φτάνει πια αυτό. Το παραμυθάκι, δηλαδή, σας παίρνουμε χαμπάρι, δηλαδή, φτάνει, δεν είναι. 20.000 λεύγες κάτω τη θάλασσα, Ιούλιος Βέρν. Καταρχήν είναι Ιούνιος. Δεν μπορεί να είναι ο Ιούλιος Βέρν. Πάμε τέλος εκπομπής. Θα έρθουμε και στις 2 με 3 στα μεσημέρια μας. Έρχεται τώρα φοβερό δίδυμο Κόλκα Μπατμανίδη, Μπατμανίδη Κόλκα με το ψυχιατρίο τους. Θυμίζω, Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο, η χορηγός δεύτερης ώρας, πεντανόστιμα και κλεκτά. Πήρε και το δίπλα χώρο ο Δημήτρης, απλωμένα τα τραπέζια με τις αποστάσεις, με όλους τους όρους υγιεινής, το πρωτόκολλο όπως επιτάσσει η εποχή. Για Τέντα 1 είναι το όνομα, Τέντα Home. Γιώργος Γιάννης Κατουρτσίδης, μπαμπάς και γιος. Και ανατολικά στην Καλαμαριά και δυτικά στην Πολύχνη, ανεβαίνοντας στην Αγρόν Στρατιώτη, εκεί θα δείτε το χώρο, το μαγαζί. Και με δείγματα είναι εκθυσιακός χώρος για να δείτε τις τέντες, κορυφαίες. Και φυσικά Climart, μπείτε και στο climart.gr να δείτε. Γραβιάς και Δελφών, Κώστας Κιωσές, 917-646. Σας φιλώ. Σας αγαπώ, θα τα πούμε στις 2. Ζουμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε και το γάβρο καίμε. Φιλιά, bye, 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 bye.